Πώς να γίνει ρε φίλε? Θέλω να τα ακούω. Θέλω όταν με παίρνετε τηλέφωνο να μου το λέτε. Γουστάρω να τα ακούω. Χρόνια το περιμένω. Και τώρα που το κατόρθωσα να μην τα ακούω, θέλω να τα ακούω να το λέτε. Παταρίβαμ ράντας, εταταρίβαμ σλόβα. Σας δίνω το λόγο μου, θα σας χαρίσω τη χαρά. Πώς το είπες, αρίζας νόβορμπα. Θα σας χαρίσω τη χαρά. Και μας τη χάρισε. Στη μνήμη αυτό που περιμένανε. Έρχεται ένα σύνθημα του 85. Ένα σύνθημα που ακούστηκε ξαφνικά εκεί από την 4 σε έναν αγώνα. Νομίζω ήταν και εκτός έδρας. Και έκανε όλους αυτούς που ήταν εκεί να χορεύουνε, να τραγουδάνε και να βουρκώνουν από συγκίνηση. Και αυτό το σύνθημα ξανακούστηκε, κυρίες και κύριοι, μετά 35 περίπου χρόνια. Και εγώ θέλω να τα ακούω, να τα ακούω να το λένε και να χαίρομαι μαζί με όλους εδώ στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, τη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία μας, στην Ελλάδα μας. Θέλω να τα ακούω να το λες, να τα ακούω να το λες συνέχεια. Μ' αρέσει που χαίρονται. Έλα και με πήρε θρασίτατα, ξέρετε ποιος. Για μου λέει, τώρα λέει, τώρα πριν από λίγο. Σήμερα μου λέει, υποστηρίζουμε και οι δύο το ίδιο αποτέλεσμα. Τι κάνουμε, του λέω, λέει υποστηρίζουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και ποιο είναι ρε φίλε το αποτέλεσμα? Όχι Νίκο, δεν λέω για σένα. Προηγήθηκε ένας άλλος για Γλής. Εκεί από Πιερία μεριά. Δεν λέω τώρα από την, από την Κατερίνη και τα λοιπά. Όχι, με τίποτα. Υποστηρίζουμε και μου τη λέμε μία χαρά. Τι ρε, του λέω, υποστηρίζουμε οι δυο μας. Λέει παίζει, λέει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Λέω ναι. Ποιος θες, λέει, να κερδίσει? Η ΑΕΚ δεν θέλεις? Δεν τον κοίταξα γιατί ήταν στο τηλέφωνο. Έκανα μία ανάπαυλα, έδωσα 4-5-10 δευτερόλεπτα στον εαυτό μου να ηρεμήσει για να τον απαντήσω με ηρεμία, διότι δεν κάνει να τον ταράξουν και μεγάλος άνθρωπος. Και του λέω πώς τολμάς, του λέω, χιδέε τύπε, να βάζεις τα δικά σου σχέδια και όνειρα δίπλα από μένα. Θέμα πρώτον, όσον αφορά το αποτέλεσμα. Τι θέλεις, λέει, να κερδίσει ο Ολυμπιακός? Όχι, του λέω, θέλω να έρθει χ. Να μην χαρεί κανένας από τους δυο σας. Και οι δυο να κλαίγεστε ότι χάσατε μια ευκαιρία και να φαγωθείτε σαν τη Σίενης που είστε μέχρι το τέλος. Για να καταλάβετε τι θα πει υπεροχή. Για να καταλάβετε τι θα πει αίτητη ομάδα. Για να καταλάβετε τι θα πει η μακεδονική φάλαγγα του Ιβάν. Για να καταλάβετε τι θα πει, να ξέρεις, διαχείριση στον κλεφτοπόλεμο. Και αν ανέβεις στο βουνό και ατρός βατράχια και νυχτερίδες και ακρίδες και ρίζες, για να τη βγάλεις και να επιβιώσεις και να παίζεις από το Μάιο. Χι, να μην χαρεί κανείς τους. Χι και να μαλώσουν κιόλας. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί εκεί κάτω που βρίσκονται. Και που βρίσκονται, όπως είπε και ο τεράστιος, πώς το λέγανε τον προπονητή Τσάκ, Κωστένογλου, Ουζουνίδη, το έχω. Και τα δυο έχουν κάτι κωνσταντινουπολίτικο. Ουζουνίδης, δεν είπε ρε παιδιά, λέει, γιατί διαμαρτύρεστε? Η ΑΕΚ έχει ένα βαθμό παραπάνω από ό,τι είχε πέρσι. Αυτοί δεν χάνουνε.
Και το διώξαν τον άνθρωπο. Τι να σας κάνω, σου λέει. Πέρυσι με αυτή τη βαθμολογία πήραμε το πρωτάθλημα. Εφέτος με 5 παίκτες λιγότερους, σας έχω εδώ. Με την ίδια βαθμολογία είναι ένα βαθμό. Μα οι άλλοι δεν χάνουνε. Πώς θα χάσουνε. Αφού είναι διαφορετική ομάδα. Και εσύ κάθεσαι και μου λες, ρε φρικαλέ, φουκαρά, φρικιό. Ποιος θα κερδίσει, αν με ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεν πάτε ρε να φαγωθείτε κι οι δυο. Εκεί που σας έχω 11 βαθμούς από τον ένα, 16 από σένα. Πόσο, 10 είναι, 8 και 2, 10. 8-2 είναι που με κόψανε. 8 είμαστε ή 9, πού είσαι το διάλο. 9, 6 είχαμε και 3, 9. 9 και 2, 11. Γιατί μου τους κόβεις τους 11. Ο τεράστιος Λουτσέσκου πάντα το λέει. Αυτό, φίλε Σωτήρη Δασκαλάκη, έχει να κάνει με το ότι έχει την ομάδα συνέχεια σε εγκρήγορση. Έχει την ομάδα συνέχεια στρεσαρισμένη. Να θυμάται τι έπαθε και να τα βγάζει το πάθος αυτό της αδικίας που του γίνε, το βγάζει μες στο γήπεδο. Και αυτό τα λέει και τα ξαναλέει. Και πότε λέω εγώ θα ξαναπάρω πρωτάθλημα. Πόσες φορές στη ζωή μου μπορεί να έρθει η ευκαιρία να πάρω πρωτάθλημα. 2, 3. Κι αν. Και μου το κλέψανε, το είπε πάλι. Δεν το ξεχνάει. Και τους έχει όλους στην τσίτα. Και τώρα μου λέει ο ρακένδυτος, ο πτωχός που δεν είναι παιδί στην ομάδα. Τι σε συμφέρει, μου λέει. Εμένα ρε τι με συμφέρει, εσένα τι σε συμφέρει. Ρε φουκαρά. Φουκαράδες είστε. Να σας λυπάται ο άλλος. Εξέρετε τι πάθατε. Οι άλλοι ακόμα δεν καταλάβανε ότι δεν έχουν ομάδα. Επειδή τους το λένε όλοι ότι έχετε καλή ομάδα, του πιστέψανε. Και ψάχνονται. Και τους θέλει να πούμε η τρίγα την κάνα τριχιά. Όχι εκείνο έτσι, όχι αυτό έτσι, όχι μας αδικούνε. Η διατησία. Αλλά στον τέρπι δεν έγινε μια φάση που να τους δώσει λύπασμα για αυτά που λένε, τίποτα. Δεν μπορέσαν να πούνε τίποτα. Φύγανε, παραδεχτήκανε. Ναι, αλλά τώρα πάλι κάτι τους φταίει. Fair play ρε, δεν κρατήσανε. Συνηθισμένοι. Και τώρα θα δεις. Εγώ θέλω να βγει δεύτερος Ολυμπιακός. Να μην καταλάβει πόσο μικρή ομάδα είναι. Μπροστά στην ομάδα που είχε κάποτε, έτσι. Στην τεράστια εκείνη η ομάδα. Του Κόκαλη. Γιατί έκανε ό,τι έκανε ο Κόκαλης, αλλά έκανε και ο Μαδάρα. Πού να έχεις Ριβάλδο άλλη φορά ρε, στην ομάδα σου. Ρονάλδο ρε ή Ριβάλδο το λέγανε αυτό του Ολυμπιακού. Ριβάλδο, πού να έχεις Ριβάλδο ξανά στην ομάδα σου. Και Τζιοβάνι, λίγος, Καρεμπέ. Πού να έχεις τέτοιους παίχτες ρε φίλε. Δεν το βλέπεις ότι δεν έχεις καλή ομάδα. Και σε φταίνε να πούμε το μαλλί. Το αυτό είναι κοντό ρε. Αλλά αυτό που είπε, ότι μωρημένο σήμερα Μενότη, ο Μενότη, το τιμωρώ σήμερα. Μια αγωνιστική, διότι δεν ήξερε πότε παίζει η K19 του Παυλάρα. Τα νέα τα παιδιά, θα μιλήσουμε για αυτόν τον αγώνα που πρέπει να γίνει sold out. Αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό να γίνει με αυτά τα παιδιά που παίζουν με την Τότεναμ. Μία και έξω στην Τουμπάρα. Τα παιδιά του Παυλάρα. Έχει κάτι παικτούρες εκεί πέρα μέσα που θα σας φύγει το καφάσι. Θα δείτε κάτι σέντερ μπακάρες, κάτι δεξιά αριστερά μπακ. Κάτι καφάρες, κάτι σέντερ φοράρες. Θα σας φύγει το καφάσι τι ετοιμάζει ο Παυλάρας. Και εδώ θέλει και ένα αυτό δυνατό φέτος. Θα το πούμε σε λίγο.
Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Τι θέλεις στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, χι. Να μην χάρει κανείς σας. Χι. Εγώ έχω σοβαρά πράγματα. Και για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος από το να πάρει φέτος ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα αίτητος. Να έχω να λέω στον κάθε Πασχάλη και τους υπολείπους όταν βγαίνουν και μου λένε για 44 και 59, α, τους λέω εγώ έχω ένα αλλά λιοντάρι. Λιοντάρι. Και εσύ έχεις 44 αλεπούδες. Τέτοιο έχεις. Γιατί τέτοια που έχεις έχω. Έχω άλλα δυο και ένα το κλεμμένο τρία και καμιά δεκαριά παλιά 13. Και αν είχα τα 13 θα είχα 30, δεν θα είχα 13. Με τη δύναμη που θα μου δίναν τα 13, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δύο έχω και ένα τέτοιο. Από τα 44 σου έχω δύο, που τέτοιο δεν έχεις τα 44. Αν τέτοιο έχεις, αίτητος. Βαρέλα, που μου κάνεις γκριμάτσα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εδώ σε θέλω να κάνεις την γκριμάτσα τώρα. Και την τρέλα που έβγαλες στο αράουτ. Γιατί αν τα έκανες σε όλους τους αγώνες, θα σου να μια κατηγορία μεγαλύτερος, καλύτερος παίκτης από το Μολέδο. Που τόσο πολύ τον καψουρεύτηκε η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Γιατί δεν ήταν καλύτερος από σένα, είχε όμως αυτό το πάθος. Φλόρικα μου παίζεις για center back. Έτσι είναι τα center back. Όπως ήσουν εσύ προχθές. Βαρέλα. Και τότε σου κάνα το συμβόλαιο αρπακόλα. Αλλά επειδή το έχεις, αλλά δεν το χρησιμοποιείς, δείξου ξανά. Τη Δευτέρα θέλω το μάτς να το πάρει ο ΠΑΟΚ αυτοκρατορικά. Να τρομοκρατήσει την Αθήνα. Τρομοκρατία πάνω από το κολονάκι να πέσει. Αμάν τι είναι αυτή. Βαρέλα. Μου αγρίεψες με τον Ολυμπιακό μόνο. Άγριο σε θέλω. Να τους πιάσει τρόμος. Τ' άλλο φίλε. Εκεί στο κολονάκι. Εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Εκεί που είναι οι μούρες. Οι λεφτάδες. Τα τσακάλια, οι Steve Reeves, οι μασίστες, οι γκαγκάν, τα παλικαράκια, οι τεντιμπόιδες και οι μαλλιάδες και οι ωραίες γυναίκες. Εκεί θέλω να σακουλευτείτε, να υποκύψετε επάνω στη δύναμη που κατεβαίνει την ειρηνική, όχι την παλιανθρωπίστικα τη δικιά σας. Την αρσενική, τη μάγκη για τη Σαλονικιά. Αυτό θέλω. Και εσύ μου λες τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Για Ραμιζά Καντάρ που λένε και οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Ρε δεν πάνε. Ο ΠΑΟ και το Γάλλο να είναι καλά και άλλοι δεν πάνε να κάνουνε. Αλλά εγώ δεν σας λέω τέτοια. Αυτή είναι η διαφορά μου. Σας γονάτισα με την αξιοπρέπειά μου και την υπεροχή μου. Σας γονάτισα. Υποκληθείτε στο μεγαλείο του ΠΑΟΚ. Και δεν το λέω εδώ για τους συμπατριώτες της Βορείου Ελλάδος. Για εκεί κάτω τα λέω να τα ακούνε. Δεν έχω απέτηση εγώ τέτοια στη Μακεδονία. Η Μακεδονία μας το λύσει. Είμαστε Μακεδόνες. Ψυχάρες, ακρίτες, ντερβίσια, όλοι μας, κάτω που μας θεωρείτε ακόμα βαρβάρους, θα δείτε πως κυβερνάει ο βάρβαρος τώρα.
Και κυβερνάει ποδοσφαιρικά, όταν λέω κυβερνάει, θα παίζω η μπαλάρα. Θα χαθεί η μπάλα. Δεν ξέρετε τι σας ετοιμάζει ο Ροζοπόντιος, ο λαθρέμπορος τσιγάρων. Τέτοιον θέλατε, ε? Δεν βγήκε τέτοιος όμως. Λάμπη. Βουνό. Δες το να δεν μπαίνει μες στο γήπεδο, τον παρακαλάνε να μπει το σύστημα. Μπαϊβάν. Τα συγχωρούμε όλα, κάνε εδώ μία αίτηση, ξέρω εγώ τι. Να γίνεις δηλωσίας να μπεις. Θα μου κάνετε αίτηση να μπω εσείς τους, λέει ο Ιβάν, και θα την απορρίψω. 2 χρόνια δεν είπατε έξω. 2 ή 3 έφαγε ο Ιβάν. Σωτήρη, 2 ή 3 έφαγε ο Ιβάν. Ή 2 ή 3. Με το 3 είσαι, μου φαίνεται. Καλά είπε. Ιβάν, μην παίρνεις. Από τότε που δεν μπαίνεις κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Και εσύ βγάζεις προς τα έξω ένα απίστευτο πρόσωπο με όλα αυτά που κάνεις. Που περιμένεις την ομάδα από κάτω και φεύγεις. Είσαι ωραίος και σε γουστάρουμε για αυτά που κάνεις. Και τους άλλους, ας τους ό,τι θέλουν να σφέρουνε. Εγώ επιθυμώ να γίνει να μην δούνε χαρά. Αυτά που μας κάνανε πέρσι. Οι άλλοι να συνεχίσουν να πιστεύουν ότι έχουν μεγάλη ομάδα. Να μην κάνουν μεταγραφές τέτοιες που πρέπει. Να κρατήσουν τον ίδιο προπονητή. Και να ξαναρθούν του χρόνου. Τέλη Αυγούστου που θα τα έχουν δώσει όλα στους προκριματικούς. Και θα κάνουν την κοιλιά. Εκεί να τους δω. Όχι εγώ να παίζω τον πρώτο αγώνα για αυτήν ακόμα στις θάλασσες. Θα αλλάξουν πολλά από το καλοκαίρι. Ο στόχος αυτή τη στιγμή, ο δεύτερος μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ είναι να πάρει το πρωτάθλημα αήττητος. Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ένας στόχος που δεν έχει επιτευχθεί όμοιος του, διότι η ομάδα του Στέφεν Μπόμπεκ του Παναθηναϊκού το πέτυχε έχοντας 6 ισοπαλίες, από ό,τι είπε και ο φίλος προχθές, εχθές που πήρε. Εγώ νόμιζα είχε 4. 6 είπε αυτός. Ο ΠΑΟΚ έχει 2. 4 είναι. Κι εγώ 4 ήξερα, αλλά βγήκε ένας φίλος και το... Δεν μπαίνει στο ίντερνετ να το δούμε. 1963, πρωταθλητής Παναθηναϊκός. Μπόμπεκ. Αίτητο, γράψει τέτοια, θα σου τα βγάλει. Έχω λοιπόν πολλές πιθανότητες να καταρρύψω αυτό το στοιχειωμένο γύρω στα 50 χρόνια ρεκόρ, παραπάνω από 50. Να το καταρρύψω και να το κάνω να μην μπορέσει κανείς ξανά. Με 2 ισοπαλίες ποιος να μπορέσει. Πάντα θα υπάρχει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής σίγουρα, που για να περάσεις από εκεί κάπου θα σκοντάψεις. Μέχρι τώρα από τις πολύ μεγάλες έδρες του Καραϊσκάκης και του Χαριλάου πέρασε ο ΠΑΟΚ. Έφερε το χι όπως το έφερε, μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας με την ΑΕΚ και μένει ο Παναθηναϊκός. Για να φύγεις από τα θεριά. Όπου αυτός ο Άρης που εφέτος αμφισβητείται είναι 5ος. Κοντά στη δυναμική του που είναι 5ο, 4ο, 6ο, 3ο καμιά φορά, 2ο στην ιστορία, 1ο και σε μπαράζ. Έχει την προϊστορία του Άρης. Να, με τη φανέλα περπατητά 5ο. Α, πήγαινε, παίρνα τώρα από εκεί μέσα. Θα πεις και όταν τον κέρδισε ο ΠΑΟΚ και τότε ήταν ανεβασμένος. Θα γίνει και ωραίο ντέρπι με τον Άρη. Στην Τούμπα. 6, 6, Σωτήρης Δασκαλάκης λέει 6. Ακούτε Βαρέλα, ακούς. 6 ισοπαλίες. Δεν νομίζω με τη δυναμική που υπάρχει αυτή τη στιγμή να έχει φόβο να χάσει ο ΠΑΟΚ κάπου. Θα πεις ποδόσφαιρο είναι, όλα γίνονται. Ναι.
Μια άτυχη στιγμή, τρίτο λεπτό, πέναλτι και αποβολή του Βαρέλα. Έμεινες με 10. Να και ένα δοκάρι, να πάρει και μια αντεπίδεση, ψάξε και βρες το. Ναι, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Λέμε τώρα. Έχει πολλές πιθανότητες. Και είναι ένα τρόπαιο που το θέλω. Άμα μπορεί να το πάρει, ας το πάρει. Έως το πάρει όμως ή να μην το πάρει, επειδή θα περάσουν αρκετές εβδομάδες ακόμα και μέχρι το τέλος και να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα υπάρχει αυτή η αγωνία. Εάν θα το πάρει αίτητος ή όχι, αυτό δίνει ένα επιπλέον ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει φίλαθλος οπαδός από τις άλλες πέντε μεγάλες ομάδες της Ελλάδος, δηλαδή τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Ηρακλή και τον Άρη, που είναι παραδοσιακοί μεγάλοι μαζί με τον ΠΑΟΚ της Ελλάδος, δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς που να θέλει ο ΠΑΟΚ να πετύχει αυτό το στόχο, το αίτητο. Πάμε σε διάλειμμα, Σωτήρη. Δηλαδή, ρε Ουάρντα, δεν σε δώσανε τις ευκαιρίες που έπρεπε στον ΠΑΟΚ. 2-3 χρόνια τώρα πας και έρχεσαι. Δεν κατάλαβες ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει. Δεν βρίσκεται στην κατάσταση που ήταν κάποτε. Ότι η παραμικρή λεπτομέρεια είναι αυτή που κρίνει κάθε αγώνα. Ότι όλοι είναι συγκεντρωμένοι σε ένα θέμα και σένα σε βλέπανε δεξιά και αριστερά. Να είσαι τρελαμένος. Και αυτή η τρέλα αυτή τη στιγμή σε αυτή την ομάδα κάνει κακό. Δεν σε βάλαν, δεν έπαιξες, δεν πήρες την ευκαιρία σου. Εδώ αισθάνομαι ελεύθερα. Άμα θες να αισθάνεσαι ελεύθερα, πάνε στη ζούγκλα. Βάλε και ένα μαγιό και ανέβα πάνω να κάνεις τον Ταρζάν. Εδώ έχει κάποιες αρχές. 1, 2, 3. Πήγαινε τώρα στην ευχή του Θεού και τάλαρα το καλοκαίρι. Και από την άλλη, είδα μια ενέργεια από ένα παιδί το οποίο εγώ προσωπικά το έχω στην καρδιά μου. Και μιλάω για τον Χατζησαΐα. Έκανε μια τρομερή ενέργεια εχθές. Πήρε την μπάλα από την εστία που υπερασπίζεται την εστία του και διέσχισε όλο το γήπεδο τριπλάροντας και τρέχοντας και πασάροντας στο τέλος δίνοντας την ασίστ να μπει τον γκολ. Και σου λέω εγώ τώρα, δεν κάνει για την πεντάδα το center back του ΠΑΟΚ. Αυτός ο παίκτης από την άλλη μεριά, ρε Χατζησαΐα, 3 χρόνια είσαι, πρώτη φορά το κάνεις. Κάντο 4-5 φορές αυτό στις αγωνιστικές, στις 30 αγωνιστικές. Κάντο 15 φορές, στις 6-7 θα πιάσει. Για να μπορέσεις να έρθεις, φίλε Χατζησαΐα, στον ΠΑΟΚ, που πολύ θα χαρώνας εδώ, θα πρέπει να κάνεις τέτοια σε κάθε αγώνα. Αγώνα παραγώνα, κάθε 3 αγώνες ένα. Για να δίνεις να καταλάβουν ότι έχεις μεγαλύτερη αξία από αυτοί που πιστεύουν. Ότι μπορείς να κάνεις και αυτό, να κατεβάσεις και την μπάλα. Σαν ένα σύγχρονο center back. Αυτό θέλουμε να δούμε και γι' αυτό θα σε παρακολουθούμε και εφέτος. Άμα δεν μπορέσεις, ξέρεις τι βγαίνει από την ΚΑΠΑ 19. Φίλε Μενώτη, που δεν ήξερες πότε παίζει η ΚΑΠΑ 19 του Παυλάρα. Την Τρίτη παίζει. Με την Τότεναμ. Αν μπεις στους 16. Ή στους 8. 16 ή 8. Άμα ξέρει κάποιος φίλος να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Και θέλω να βγάλω στο τρίτο μέρος της εκπομπής το φίλο τον Νίκο από τα Γιάννησά να μας μιλήσει για αυτά τα παιδιά, για τον Λίριτζι, για τον Τζαούσι. Δυο σέντερ μπακ, ο ένας νομίζω λέγεται Μιχαηλίδης. Βουνά πραγματικά, κάτι χαφ λέει, απίστευτα. Βελιγιαννίδης βγάζει μάτια. Ένα center for, ένας που είναι στην ΚΑΠΑ 17 και το φωνάζουνε Μαραντόνα. Έχει ταλέντο πολύ.
ο ΠΑΟΚ. Και οι πελκοχαρίσιδες είχανε την ευκαιρία και κάτσε εκείνη η φουρνιά να δείξει. Έδειξε ποιοι είναι. Τάλαρα κι αυτοί το καλοκαίρι. Πρέπει να καθαρίζει ο ΠΑΟΚ από τους πολλούς παίκτες που έχει διάσπαρτους, γιατί βγαίνουν καινούρια φιντάνια. Που πρέπει αυτοί πλέον να παρακολουθούν. Εκείνοι μέχρι εκεί που πήγανε, πήγανε. Τα βανίσχοι είναι όλοι. Μακάρι κάποιος από αυτούς να μας διαψεύσει. Εμείς θα χαρούμε. Αλλά δείξανε. Και ο Λάμπρους σήμερα φέτος είναι στο στόχαστρο. Τον παρακολουθούνε. Ας βάλει 15 γκολ φέτος. Έχει λέει 6 γκολ και 9 assist. Καλό αυτό. Του κάνει 15. Εδώ έχει ο Κουλούρης 15 γκολ. Θα του δοθεί ευκαιρία. Με 15 γκολ πρώτος θα βγει ο Κουλούρης. Να γυρίσει τον ΠΑΟ και δεν γίνει τάλαρα. Ανέβηκε πάρα πολύ το επίπεδο των παικτών. Και φαίνεται όταν έχεις τον Αγκόπ εκεί πέρα και σου. Ο οποίος Αγκόπ θα δεχτεί πολύ γρήγορα ο Ακπόμπ. Πρόταση. Δείχνει. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι έρχεται μια τεράστια φουρνιά από πίσω. Θα πρέπει να δοθούν κάποιες ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Ήδη στο Λίριτζι που δόθηκε η ευκαιρία δείχνει. Δείχνει ότι το έχει. Πρέπει να συνεχίσει, να του δοθούν και άλλες ευκαιρίες. Αλλά από την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ έχει στόχους. Και οι στόχοι δεν είναι άλλοι από το να πάρει, όπως είπαμε, το πρωτάθλημα αίτητος. Και τη Δευτέρα βρίσκεται μπροστά σε έναν από αυτούς τους στόχους. Ευτυχώς που ο Λουτσέσκου, γιατί τον άκουσα, μάλλον τον διάβασα σε μια συνέντευξη που έδωσε στη Ρουμανία, επειδή έχει και τα γενέθλιά του σήμερα, γιορτάζει ο Λουτσέσκου, γίνεται 50 χρονών, και μίλησε και για τον πατέρα του, μίλησε για τον εαυτό του, μίλησε για το κλεμμένο πρωτάθλημα πέρσι, δεν το ξεχνάω λέει. Πότε θα μου ξαναπαρουσιαστεί ευκαιρία να το πάρω, γι' αυτό εφέτος είμαστε προσιλωμένοι, γι' αυτό δεν εφησυχάζουμε καθόλου, γι' αυτό θα πρέπει να μπούμε και να κερδίσουμε τον επόμενο αγώνα για να το πάρουμε και αριθμητικά και μαθηματικά. Λουτσέσκου, να το πάρεις μαθηματικά, το έχεις πάρει. Αυτό που θέλουμε είναι να το πάρεις αίτητος. Και δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό που μπορεί να πετύχει η ομάδα. Από τη στιγμή που πέρασε τις συμπληγάδες πέτρες της Φιλαδέλφειας, του Καραϊσκάκης και του Χαριλάου, δεν νομίζω ότι μπορεί η ομάδα να σταματήσει την πορεία. Γι' αυτό έμεινα και στο Βαρέλα. Νεράκι. Γι' αυτό έμεινα και στο Βαρέλα, λέγοντάς του, καλό ήταν αυτό που έκανε με τον Ολυμπιακό. Το γουστάραμε όλοι αυτοί για εκείνη τη στιγμή. Τη σακουλεύτηκαν οι αντίπαλοι όταν σε είδαν έτσι. Πήρε φωτιά το γήπεδο. Χρειάζονται αυτά να τα βγάζεις από μέσα σου, όπως σε βγήκε το πάθος αυτό στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Με τη διαφορά εγώ, επειδή αυτό το έχω εύκολο να το βγάζω, και να ξέρεις ότι ο ποδοσφαιριστής είναι και ηθοποιός, διότι πρέπει να κάνει κινήσεις που γουστάρει και τρελαίνει το πλήθος, όχι να βάζει γκολ και να κάνει να βυζένει το δάχτυλό του, αλλά να βάζει γκολ και να βγάζει την τρέλα που βγάζει ο φίλαθλος στην 4, για να τις ακουλευτεί και ο τέταρτοθυρίτης, αλλά και ο ίδιος που το κάνει. Αυτό που έκανες φίλε Βαρέλα, να το κάνει συνέχεια. Κάμνε το μια-δυο φορές σε κάθε παιχνίδι. Χτυπήσου εκεί πέρα με τον Κρέσπο, δώστε χέρια, κάντε αγκάλια στον Πασχαλάκι, πιάσω δοκάρι και κούνατο. Κλώτσα το σημείο του κόρνερ.
Φώναξε, δείξ' το, βγάλ' το. Το γουστάρι. Ο φίλαθλος αυτό πανικοβάλλεται ο αντίπαλος. Αλλά μην μου το κάνεις μόνο με τον Ολυμπιακό. Για να κάνεις τη διαφορά πρέπει να το κάνεις κάθε αγώνα. Γιατί βλέποντας το συμπαίκτη σου, το κάνει για αυτός. Και κάνοντάς το όλοι, ανεβάζετε 30% την ομάδα παραπάνω, ρε Βαρέλα. Παπά, παπά, που το έκανες με τον Ολυμπιακό. Συνέχεια θέλω να το κάνεις. Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που ο Λεοντιάδης, ας πούμε, που έχει μείνει για την τρέλα του, για το πάθος του, για τη μαγιά του, και ήταν για παικτούρα. Ο Μιχαλάκης ο φίλος να είναι καλά όπου κι αν είναι. Γεια σου ρε Μιχάλη, ομορφόπεδο, λεβεντόπεδο, λεβέντι παοξι, μάγκα. Ο Λεοντιάδης που το έκανε, αγαπήθηκε όσο λίγη. Και ήταν ένα παιδάκι που ήρθε από το χωριό, Πέμπτη, από τον Παδραμαϊκό, και την Κυριακή έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Εκεί να δεις. Βαρέλα. Γι' αυτό θα το κάνει συνέχεια αυτό. Για το δείξεις και στους δίπλα και στα παιδάκια που έρχονται από πίσω που θα έρθουν τώρα. Θα έρθουν δύο τσακάλια από την ΚΑΠΑ 19, δύο και δύο είστε εσείς τέσσερις και αυτός ο Ισλανδός 5. Και είστε μια χαρά εκεί. Πάρτε και το Χατζησαή άμα θέλετε. Αλλιώς δώστε τους σε καμιά Ιταλία εκεί, καμιά Τωρίνο, καμιά Φιωρεντίνα, καμιά Πάρμα. Να πάει να παίξει μπάλα. Είναι πολύ καλός. Αλλά και εσύ ρε Χατζησαή, κάνε το 2-3 φορές ακόμα αυτό. Να δούμε, θα σε πάρει ή δεν σε πάρει ο Λουτσέσκου. Και από τους δύο που βγαίνουν, ας κρατήσει τον έναν και να στο στείλει. Στον Ατρόμητο. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ατρόμητος. Επιβάλλεται στον ΠΑΟΚ να πάρει μια ομάδα ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Είτε την Καλαμαριά είτε το Μακεδονικό. Να επενδύσει επάνω με έναν άλλον άνθρωπο. Του φτιάξει το γήπεδο. Και όλα αυτά τα διαμάντα που βγαίνουν να ενσωματώνονται κατευθείαν εκεί. Και από εκεί να γίνονται μεγάλοι για να γυρίζουν στη μεγάλη ομάδα. Απλά πράγματα. Τα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ επιγόντως. Γιατί να σκορπάνε δεξιά και αριστερά, γιατί ο Λάμπρου να παίζει στην Ολλανδία για να μην παίζει στην Καλαμαριά που θα είναι στην πρώτη εθνική. Λέω εγώ τώρα, είπε Καλαμαριά, πες εσύ τον Πιερικό. Πάρε τη Δράμα. Πάρε την Καβάλα, έχει καλό γήπεδο. Αλλά όλους εκεί, σένα. Πήρε λέει την Ξάνθη. Βάζει προπονητή το Βρίζα, αυτό εκεί το Βρίζα πρόεδρο. Καλός είναι ο Βρίζα, Σωτήρη. Μούρι είναι. Το βάρει εκεί πέρα, μήπως το κάνει αυτό με την Ξάνθη. Εντάξει, ξέρω εγώ. Εγώ θα προτιμούσα το Μακεδονικό, ας πούμε. Ιστορική ομάδα. Μακεδονικός Θεσσαλονίκης. Φάει και το Μακεδονικός από μπροστά, σε μόνο τη Θεσσαλονίκη. Να έχει και μια ομάδα. Ή κάνει το μόνο Μακεδονικός. Μακεδονία, ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Κουφάλε, Σκοπιανοί, καθίστε καλά. Κάνω μια ομάδα, σας κάνω μια χαψιά. Και βγάλε το Μακεδονικό στην Ευρώπη. Τέταρτος, τρίτος. Δεύτερος, πώς είσαι με τον Ατρόμητο, να είσαι με το Μακεδονικό. Στείλε εκεί πέρα να πούμε για τον Μιχάλη, τον Λεοντιάδη. Βάλε και τον Κυρκώστα στο ταμείο να μην πλησιάζει άνθρωπος. Είναι τίμιος ο Κυρκώστας. Είναι ο τιμιότερος άνθρωπος, λέει, που πέρασε από την Κατερίνη. Το λένε αυτό Κατερινιώτες. Αλλά είναι αντιπαοξής. Πώς να το κάνουμε, αφού είναι. Υπάρχουν άλλοι όμως που δεν είναι αντιπαόξιδες. Είναι πάω και από τα παλιά. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κουσουρής. Πάω και παλιό. Από εκείνα τα χρόνια ανταμωθήκαμε με τα 40 χρόνια. Είναι σπόνσορας αυτή την εκπομπή. Έχει την εταιρεία Atlas, η οποία εξειδικεύεται στις κορδέλες από τα δώρα που τυλίγεται. Οτιδήποτε τυλίγεται σε δώρο είναι από την εταιρεία Atlas. Όπως επίσης είναι και τα είδη συσκευασίες. Γιατί πολλές φορές τα είδη συσκευασίες και οι κορδέλες, ειδικά τα κοριτσάκια, τις μαζεύουν και τις έχουν ενθύμιο. Γιατί αυτές δεν χαλάνε ποτέ. Τα λουλούδια, παραδείγματος χάρη, μαραίνονται. Ή μια τούρτα, ένα παγωτό, ένα αυτό που θα σου φέρουν στη γιορτή σου, σε αυτή σου μια τούρτα, την τρως. Η κορδέλα όμως μένει. Είναι ένα ωραίο ενθύμιο. Κάθε όμορφη σημαντική στιγμή της ζωής μας, λέει ο κύριος Κουσουρής, συνοδεύεται από ένα δώρο. Παπάς, αυτά εδώ πέρα
Τα έχει γράψει η κόρη του Ελενίτσα. Γεια σου Ελενίτσα. Ένα κόσμημα, ένα λουλούδι, ίσως ένα κομμάτι γλυκά. Κάθε γάμος, βάφτιση, πάρτι, εκδήλωση και από ένα όμορφο περιβάλλον. Η εταιρεία Atlas, ενδρεωμένη στο χώρο της χοντρικής πώλησης, βοηθάει να απογειωθούν αυτές τις στιγμές, ομορφαίνοντάς τις ακόμα παραπάνω, με κορδέλες κάθε είδους, χρώματος και μεγέθους. Δαντέλες, τούλια, διακοσμητικά είδη, σελοφάν, με καινούργιες ιδέες και νέα προϊόντα για να ανακαλύπτουν και να καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες. Γεώργιος Κουσουρής, η εταιρεία Atlas που εδρεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε στην κρεαταγορά της Νιγρίτας. Όχι, δεν χρειάζεται να πάτε στην Νιγρίτα. Πού να τραβιέσαι στην Νιγρίτα. Παιδιά από τη Νιγρίτα και ο φίλος μου Γιωργάρας, εκεί στην Παπαζόλη, πολλά χρόνια γείτονας και είμαι και πελάτης του, πάνω από 20 χρόνια. Έχω μεγαλώσει εγώ, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου τρώγοντας κρέατα από εκεί και ξέροντας ότι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει στην αγορά κρέατων μπορεί να τα βρεις στα κρεοπολία της Νιγρίτα. Μάλιστα και ένα δεύτερο μαγαζί ανοίγει αυτές τις μέρες στον Εύωσμο και θα εξυπηρετούμε και εκεί τον κόσμο. Και πούστε, απλωνόμαστε σαν αράχνη. Σε λίγο μια Νιγρίτα στη γειτονιά σας. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώστε τη διαφορά. Στην ποικιλία, στη γεύση. Μια με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ήδη delicatessen, τα οποία έχουν μέσα παστουρμά σίγουρα, καβουρμά, βουβαλινά προϊόντα και κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Στην Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο Καραολή και Δημητρίου 80. 2310-500-042. 2310-500-042. Τα κρεοπολία της Νιγρίτα είναι έτοιμα να σας προσφέρουν τα προϊόντα. Ηλεγμένα 100% νόστιμες υγιεινές κρεάτινες γεύσεις. Όπως μπορείτε για τέτοιες γεύσεις να πάτε στα γραφά. Μενού όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Χτίμα Πτάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.popavlatagrafa.gr. 2310-622-705 Σωτήρη Δασκαλάκη. Άσε τα μαλάκια σου ανακατωμένα, λέει το τραγούδι. Άσε τα να ανεμίζουνε στη γλυκιά νοτιά. Μπορεί να είσαι όμορφη κούκλα ζωγραφισμένη. Γεια σου κυρία Έφη, Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της Έφης. Σας περιμένει με 5 μόνο ευρώ να σας φτιάξει την εξωτερική σας εμφάνιση. Έμπειροι καλλιτέχνες θα έλεγα. Καλλιτέχνες πραγματικοί είναι της κομμωτικής. Έμπειροι καλλιτέχνες κομμωτές σας ετοιμάζουν εκπλήξεις όσον αφορά το εξωτερικό look σας. Με χτενίσματα ανεβασμένα, με χτενίσματα αεράτα, με χτενίσματα μοδάτα, με ευρωπαϊκά προϊόντα για βαφές και άλλα, Σβάρτσκοφ παρακαλώ, και με την επιμέλεια και το μάτι εκεί της Έφης, η οποία μπορεί να σας δώσει και μια συμβουλή, καθότι είναι και καθηγήτρια κομμωτικής. Κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23, είναι και η αδυναμία μου, είναι η πιο παλιά χορηγός μου και είναι φίλη μου, γιατί ξέρω από παιδάκι την Έφη. Είναι ένα κομμάτι χρυσάφι, ένα αστέρι της γειτονιάς μας που κοσμεί με την παρουσία της και δίνει δουλειά και σε δεκάδες κομμωτές και
μαθαίνει και κομμωτική όποιος πάει εκεί. 2-31-0-5-15-0-17. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Λίμπερο 107,4. Ακούτε το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 2-31-0-287-888. Ανοίγουμε γραμμές για, για αυτούς που θέλουν να σχολιάσουν για κάτι από αυτά που είπαμε, αλλά και για αυτούς που θέλουν να πούνε κάτι για να το σχολιάσουμε όλοι εμείς. Ας μην ξεχνάμε ότι το ζωντανό ακροατήριο του Λίμπερο και του απλού παρατηρητή είναι αυτό που, που δίνει το στίγμα της εκπομπής. Ας πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον. Από πού μας ακούς? Τι κάνεις? Από η Μαθία. Από η Μαθία. Από η Μαθία. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Παουξής. Ο Παουξής. Ναι, αγόρι μου. Εκείνος ο παπάς, ο Πασχαλάκης, τι έγινε, δεν φαίνεται άλλο. Χάθηκε. Κάτι έλεγε πριν τον Ολυμπιακό, κάτι, τι έγινε, χάθηκε εκείνο. Θυμάσαι τι έλεγε? Ναι, θυμάμαι που τον είπες. Θα φας μια τεσσάρα και θα κάνεις τα αυγά σου, τον είπες. Τι θα φάει. Τι να πω, ρε παιδε. Δεν τώρα σηκώθηκαν και οι γείτονες δίπλα. Ποιοι? Θα πάρουν το ποτάθλημα. 30 βαθμούς πίσω είναι. Οι Αργιανοί, ρε παιδε μου. Τώρα αυτοί θέλουν να σου κόψουν το αίτητο, κύριε Γιώργη. Ναι, και θα με κόψουν, αλλά θα τη φάνε και αυτή την τριάδα τους όμως. Θα τη φάνε, λες? Ω, σίγουρα, ρε παιδί. Εσύ τι λες, εσύ προσωπικά, εγώ γι' αυτό δεν πειρα, τι λες εσύ τώρα? Τι να πω, ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ... Παιχτικά σε μιλάω, έτσι, παιχτικά, σαν δύναμη, σαν ομάδα, σαν όλα, δεν σε λέω. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή υπερέχει από όλες τις ομάδες, από τον Ολυμπιακό, δηλαδή με τη σειρά που δείχνουν δυναμική Ολυμπιακό, ΣΑΕΚ και Άρης. Υπερέχει από τον Ολυμπιακό. Φυσικά υπερέχει είναι πολύ περισσότερο. Είναι ένα σκαλί αβάλα από όλες αυτές τις ομάδες που είπες. 2-3. Εγώ σε βάζω ένα από αυτές τις μεγάλες. Δεν σου λέω από για τις μεγάλες. Ναι, ναι. Ο Ναζίρης βγήκε εκεί με χθες. Λέει, εντάξει ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα, λέει. Πήγε στον Απόλλωνο ο Ναζίρης. Α, έτσι, μάλιστα. Τι να πούμε τώρα, που δεν χτυπιέται, δεν παίζεται, λέει. Αλλά μπάλα είναι, λέει. Βέβαια. Μήπως κοιμηθεί ο Θεός, λέει, και κάνουμε κάτι. Έτσι είναι. Μπάλα είναι, λοιπόν, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Ναι, αδελφέ μου, και πες εκείνο το Πασχαλάκι να βάζει και λίγο κρασάκι, στο κρασάκι λίγο νερό, έτσι να το πεις. Πολύ να βάζει από εδώ και πέρα, όχι λίγο. Πολύ, πολύ. Να σε καλά, τώρα, γεια σου, για... Γιώργη. Ορίστε για... ο επόμενος. Το Μενώτη εδώ πέρα. Καμπού, σε τιμωρώ μια αγωνιστική, δεν ήξερες καλά πότε. Καλά με τιμωρείς, αλλά μην με τιμωρείς τόσο πολύ, γιατί αυτό με την ΚΑΠΑ 19 σε είπα και χτες, εγώ. Τα τελευταία χρόνια δεν πολύ ασχολούμαι, γιατί εκεί πέρα κάτι γίνεται, κάτι περίεργο γίνεται. Γιατί εδώ και χρόνια ακούω ότι οι πιτσιρικάδες είναι ταλέντα, έχουμε καλούς παίκτες και αυτά, αλλά δεν ανεβαίνει κανένα στην πρώτη ομάδα. Και, και από ένα σημείο και μετά δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, γιατί κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα τώρα, κοίταξε εκεί πέρα τι γίνεται. Όταν είμαι πρώτος και έχω καλούς παίκτες, καλά ταλέντα και δεν ανεβαίνω πάνω στην ομάδα, κάτι περίεργο γίνεται εκεί πέρα μέσα. Και για να τα ξεκαθαρίσουμε και τα πούμε με το όνομά τους, επειδή από παλιά εγώ άκουσα κάτι μπαμπάδες που είχαν τα παιδιά τους στις ακαδημίες εκεί πέρα και μου λένε μας ζητάνε λεφτά για να ανεβούν να τους προωθήσουν, αν δεν δώσεις μία... Άκουσε με, κάτι, επειδή την έχω ψάξει. Ναι. Υπάρχουν βρώμικοι άνθρωποι σε όλες τις ομάδες όπου υπάρχει, ναι, χρήμα που καμιά φορά εκμεταλλεύονται. Ναι. Όμως, ναι, όμως, ο ΠΑΟΚ, ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, δεν μπορεί να το σταματήσει επειδή ο μπαμπάς του δεν θα δώσει 200 ή 300 ευρώ, υποτίθεται από αυτά που ακούγονται. Έχω, ναι, να σου πω λοιπόν ότι εκεί πλέον είναι ο Παύλο Γκαρσία, ναι, ο οποίος κάνει κουμάντο σε όλες τις ομάδες, ναι, και υπάρχει, φίλε Μενώτη, όπως θυμάσαι με τον Κλάος, που τον ξέραμε τον Κλάος πριν έρθει, ναι, στην πρώτη ομάδα, ναι, που λέγαμε έχει ένα σεντερφόρ καλό, ρεσί, τα παστελόνι, ναι, ναι, είναι, ναι, και, ναι, τον, ναι, περιμέναμε πότε θα βγει κτλ. Έχει μία πολύ μεγάλη φουρνιά αυτή τη στιγμή που μπορεί πραγματικά να βγάλει μάτια. Ναι, ρε, σε, αλλά καλά κορμιά, δουλεμένα κορμιά. Ναι ρε παιδί μου, αλλά άμα δεν ανεβούν στην πρώτη ομάδα να τους δεις και χάνονται τα ταλέντα, κάτι γίνεται. Πρόσεξε. Γιατί όταν ακούς ταλέντα, πρόσεξε. Καλώς όρος, περίμενε, καλώς όρος. Περίμενε. Αλλά δεν ανέβη και... Μισό λεπτό ρε, τέρας. Ανέβηκε ο Κάτσε. Δεν είχε τις ευκαιρίες του. Ανέβηκε αυτός πίσω τον Μπακ, πώς το λένε, μωρέ, που πήγε στην Τουρκία τώρα. Ο Κίτσιου. Ναι.
πέρασε ο Χαρίσης, πήγε ο Χατζησαΐας, βγήκανε, ο Πέλκας, ο Πέλκας, ο Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε επίπεδο. Ανέβηκε, είδες που το λες μόνος σου. Ανέβηκε επίπεδο. Αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν. Καλός, κακός, δεν μπορούν να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Όσο και για τον Κουλούρη. Καλό ταλέντο αυτά, είναι πρώτος σκορός. Αλλά εγώ αφιβάλλω πολύ αν ο Κουλούρης έρθει στον ΠΑΟΚ και μπορέσει να παίξει. Είδες που το λες. Δηλαδή πόσο πολύ ανέβηκε το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Ανέβηκε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ τώρα είναι... Από, για να φανταστούμε τώρα τι γίνεται, από Ολυμπιακό είμαστε ένα επίπεδο παραπάνω. Βέβαια. Από τον Ολυμπιακό, από τον Ντεμέκ υπερπροταθλητή, τον πρώτο τον πρώτον, είμαστε ένα επίπεδο πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνεις, για να παίξει ένα ταλέντο στον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι παιχτούρα καλή. Έτσι. Αλλά εγώ έχω απορία πώς τόσα πολλά ταλέντα να μην βγαίνει ένα ταλέντο στην πρώτη ομάδα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι μεγάλη απορία. Εντάξει, βγήκανε αυτό... ρε φίλε, βγήκανε. Να, ο Πέλκας από πού είναι. Σου είπε ο Κίτσιο, αυτοί βγήκαν, ο Κάτσε, αλλά για εκείνο τον ΠΑΟΚ... Ήταν Σαφιλίδη πριν 10 χρόνια, τώρα κοίταξε Γιώργο, ένα παίκτη μα βγάζει στα 10 χρόνια, δεν πάει να πει ότι παράγγισε ταλέντα. Όχι ρε παιδί, μα έβγαλες. Αυτό είναι ότι δεν παράγγισε ταλέντα. Κάθε χρόνο πρέπει να παράγεις ένα-δυο ταλέντα. Βέβαια. Αφού είσαι καλή ακαδημία. Και αφού είμαι πρώτος στο πρωτάθλημα των μικρών και έχω τα ταλέντα, πρέπει κάθε χρόνο να βγάζω ένα-δυο ταλέντα. Αλλά τέλος πάντων, στο πρίσμα αυτό, κάπου χάνονται, κάτι γίνεται, παιχνίδια μανατζαρέων, να οικονομήσουν, να κάνουν. Υπάρχουν περίεργα πράγματα που εγώ τα σκέφτομαι, τα καταλαβαίνω. Αλλά ας το περάσουμε τούτο. Ποιος παίκτης, ρε φίλε, έφυγε από τον ΠΑΟΚ έτσι, άρπα κόλλα και έκανε μεγάλη. Σταδιοδρομία σε μεγάλη ομάδα, δεν έχει χάσει κανένα τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ. Μα ναι ρε παιδί μου, εδώ ήρθε πέρσι. Γιατί δεν βγαίνουν τα ταλέντα. Γιατί δεν είναι τα πολύ μεγάλα που θέλει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Γιατί αυτοί οι παίκτες. Τα πολύ μεγάλα, μην μας βγάζουν πολύ μεγάλα. Αυτοί μας βγάζουν πολύ μεγάλα, αλλά τελικά είναι μέτρια. Μην μας μπερδεύουν. Θα βγει αυτή η φουρνιά, έχει παίκτες μέσα. Τέλος πάντων, καλά, αυτό να το κλείσουμε το θέμα. Άστο τώρα το αναφέραμε, απλά να ακουστεί, να ξέρουν και αυτοί εκεί πέρα μέσα που είναι μέσα ταλέντα και εμείς ακαδημίες, να προσέχουν να μην κάνουν τίποτα μαμουνιές, γιατί έχουν ακουστεί κατά καιρούς πάρα πολλά πράγματα εκεί για αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, τώρα εγώ θέλω να πω όσο που σε είπα και χθες να πούμε για το μάτσο Ολυμπιακού που ήταν ένα μάτσο ορόσημο. Αυτό το παιχνίδι το περιμέναμε 34 χρόνια και τρελαθήκαμε όλοι στην Τούμπα και όλη η Ελλάδα τρελάθηκε με αυτό το παιχνίδι. Γιατί από αυτό το παιχνίδι καθυλώθηκε όλη η Ελλάδα να δει τον Ντεμέκ υπερπροταθλητή Ολυμπιακό και είδε έναν Ολυμπιακό. Sold out. Ένα λεπτό για να συμφωνήσω σε κάτι που λες. Sold out σε όλες τις καφετέρειες της Ελλάδος. Sold out, δεν υπήρχε καφέτα. Με το που βγήκα τα εισιτήρια, sold out έγινε σε δύο ώρες έγινε sold out. Sold out σε όλα τα καφενεία, σε όλη την Ελλάδα, εγώ τα ανάφερα και από πριν. Ο Σιμάκης κλείστηκε από πριν 5 μέρες θέσεις μέσα στις καφετέρες και στα καφενεία, γιατί θα μείνετε απ' έξω όρθιοι και παρακαλά να μην έχει κρύο και βρέχει και πιαστείτε και κρυολογήσετε και θα βαράτε το κεφάλι στο ντουβάρι. Όλη η Ελλάδα έπαθε πλάκα με αυτό το ΠΑΟΚ. Γιατί περιμένει να δούνε τον Ολυμπιακό που παίζει μπάλα και ήταν ένα Ολυμπιακό που είναι μόνο για σφαλιάρες και για κλωσιές. Και ήθελα να σε πω τώρα, την Κυριακή σε αυτό το μάτσο με Σιντούμπα, σε κάποια φάση είμαι τώρα χοροπηδάμε, κάνουμε όλοι 8 χοροπηδούς, ρε παιδί μου, δεν σταματούσαμε να φωνάζουμε. Βλέπω Γιώργο 3 πιτσιρικάδες, 15 σακάγγελα κρεμασμένους και φεύγω κι εγώ πολύ μαζί τους εκεί πέρα πάνω σακάγγελα, κάνουμε χαμόγελα, κοιταζόμαστε, χέρια βαράμε, κάνουμε, ράνουμε να πούμε και χοροπηδάμε μαζί με τους 15 και δηλαδή αυτό που ένιωσα, ρε παιδί μου, εκεί τη στιγμή σε αυτό το μάτς, είχα να το νιώσω, σου λέω, από το 85 που πήραν πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ 55 χρονών έγινα 15 και αυτό το νιώθεις μόνο με στην Τούμπα. Ήθελα να το δω αυτό, ρε κουφάλα, Μπερνότη. Ήθελα να το δω αυτό, να σε δω πάλι πάνω στο κάγκελο. Να το δεις, έρθει και χάσεις φωτογραφία, βρουσουλό, μας έβλεπε όλο το... Σε βγάλανε σίγουρα από τα τηλέφωνα, ρε. Στην 8 όλοι νοήματα με τα χέρια, φωνάξτε, τραλαλά, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας, οι 15 θα γελάνε, είχαμε τρελαθεί να πούμε. Και σου λέω, ο Μενό το 55 έγινε σε εκείνο το μάτς 15, και αυτά τα αισθάνεσαι και τα νιώθεις μόνο στην Τούμπα, με αυτή την τρέλα που βγάζει, με αυτή τη δυναμική, με αυτή την ανισορροπία, γιατί είμαστε ανισόρροπος λαός, ο μοναδικός ανισόρροπος λαός που μπορεί την ευθεία να τη βλέπει ζιγζάκ και το ζιγζάκ να το βλέπει ευθεία. Και άκου τώρα, δηλαδή ήταν κάτι παιδάκια και τα έβλεπες στο παιδί μου,
ουρλιάζα, φωνάζα, 10χρονα, ρε, σου λέω, 10χρονα. Πιάνε τα κάγκερα και ουρλιάζα και φωνάζα, λες, αυτό το παιδί, λες, δεν είναι 10χρονα, αυτός είναι άντρας. Δηλαδή το παιδάκι μέσα στην Τούμπα αισθάνεται ότι είναι άντρας. Ο γέρος αισθάνεται ότι είναι μωρό. Τέτοια τρέλα μέσα στην Τούμπα. Και ήθελα να σε πω, τώρα όσο και για τον Ολυμπιακό που ήρθε αυτός ο Μαρτίνς που δεν ξέρει τι γίνεται, ήρθε να παίξει επιθετικά μέσα στην Τούμπα. Πού πας ρε βλάχο Ολυμπιακάκια μέσα στην Τούμπα να παίξει επιθετικά. Αυτός μπέρδεψε, σε είπα και χθες, το Καραϊσκάκι με την Τούμπα. Αυτός νόμισε επειδή στο πρώτο μάτς μας κάνανε 23 ευκαιρίες και χάσαν τελικά. Δεν σου λέω να το παίξω πάλι έτσι επιθετικά, να το πετάξω και 3 γκολ για να δείξω ποιος είμαι. Πού πας ρε μέσα στην Τούμπα. Η Τούμπα είναι τραμπατρούμπα, θα σε φάμε, θα σε καταπιούμε εκεί πέρα να πούμε. Και έπαθε την πλάκα του αυτός. Αλλά άντε αυτός δεν ήξερε. Οι παλιές αλεπούδες, ο Τωροσίδης και ο... και δεν ξέρω εγώ, οι παλιοί του παίχτες, δεν τον είπα, ρε, εσύ που πάμε... Ο Παπαδόπουλος, ο Αβραάμ, τον είχαν μαζί στον πάγκο. Ρε, τι Αβραάμ, ο Παπαδόπουλος, ο Φουρτούνης, ο Φουρτούνης, ο Τωροσίδης... Ο Μπαρμπασάβας. Ναι, δεν τον είπα, ρε, εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι που θέλω. Να κάσουμε και οι 11 στην αιστεία και πας κατά λάθος με καμιά στραβοκλωτσιά, με κανένα κατά λάθος και γίνει κανένα, βάλουμε κανένα γκολ και πας και πάρουμε... Έφυγες, έφυγες, έχω γραμμή και πάω για διάλειμμα, ορίστε ο επόμενος. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου κύριε Φιλάρετε, Λεβέντη, όμορφο παιδό. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα. Βεβαίως. Είναι ένα πενταόρφο μου φαίνεται κτίριο, το οποίο το πήρε ο Σαββίδης και το έκανε για να μπορούν τα παιδιά να μένουν εκεί όταν είναι από μακριά, ναι, ουσιαστικά, να μπορούν να σπουδάζουν, να προπονούνται, να τρώνε εκεί μέσα, έχει αυτοκίνητο να τους μεταφέρει. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια τα οποία φεύγουν στις υποδομές. Φεύγουν στα παιδιά τα οποία μπορούν να γίνουν από ταλέντα καλοί παίκτες. Αυτό το πράγμα είναι μοναδικό. Είναι οι καλύτερες υποδομές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Παίρνει 8χρονα παιδάκια, παιδάκια μικρά, και τα πηγαίνει σε όλη την Ευρώπη για να κάνει τουρνουά. Αυτά δεν γινόταν ποτέ. Δεν είναι όμως εύκολο. Δηλαδή, 30-40 χρόνια ομάδες έχουν υποδομές και τώρα βγάζουν παίκτες. Εμείς δηλαδή σε 5 χρόνια θα το κάνουμε αυτό. Θα καταλάβουμε δηλαδή ότι για να μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα θέλει χρόνια. Γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά, δεν μιλάμε για παίκτες έτοιμους. Και όταν λοιπόν αυτό το πράγμα γίνει πραγματικότητα, και έχω ακούσει ότι πραγματικά ο Γκαρσία έχει κάνει φοβερή δουλειά, αν αυτοί οι παίκτες πάνε σε άλλα μέρη, γιατί ας πω Γιώργο ότι ναι, είναι ωραίο να έρθει και να φτιάξει μια ομάδα εδώ μες στην Ελλάδα να παίζει για να μπορέσουν να πάρουν εμπειρία. Αλλά πες μου, αυτοί οι παίκτες που φύγαν από εμάς, όπως ο Πέλκας, και πήγαν στην Ισπανία, στην Ολλανδία, εκεί πέρα τι εμπειρίες παίρνουν και τι εμπειρίες θα πάρουν εδώ σε μια β' εθνική. Δεν είπα β' εθνική, είπα α' εθνική. Να την ανεβάσει την ομάδα, να την, αυτό, να την κάνει τη δεύτερη ομάδα με γιατρούς, με γυμναστές, με ψυχολόγους, με αυτά. Να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ένα δυνατό το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι. Αλλά πώς έχει κάποτε. Όταν σε μια Ολλανδία, σε μια Ισπανία, έχει πολύ διαφορετικό. Από όλους αυτούς μόνο ο Πέλκας είχε. Όλοι οι άλλοι πάνε και έρχονται. Και ο Λάμπρου. Και ο Λάμπρου έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Πούντος, κύριε Φιλάρετε, πού είναι να μου βάλει 18 γκολ φέτος. Το καλοκαίρι θα έρθει. Να έρθει, αλλά με τι προσόντα θα έρθει. Μα είναι πάρα πολύ καλός εκεί που παίζει. Εκεί. Και σίγουρα θα έρθει όπως έρθει ο Γιαννούλης, αλλά και ακόμη καλύτερα γιατί έχει εμπειρία από την Ελλάδα. Ο Κουλούρης έχει βάλει 15 γκολ. Αυτός έχει βάλει 6. Και εδώ σκέπτονται άμα θα φέρουν τον Κουλούρη πίσω. Μα ο Κουλούρης δεν είναι σαν το Λάμπρο, είναι πλάγιος. Δεν είναι. Έχει καμία σχέση με σεντερφόρ. Ναι. Αλλά αυτό που θα πω είναι, εντάξει, για μένα οι υποδομές έχουν ήδη προχωρήσει. Αυτό που είπες προηγουμένως δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Ότι έναν παίχτη στις υποδομές δεν μπορεί σε 3-4 χρόνια, γιατί παίρνεις τον παίχτη 15 χρονών στις υποδομές, στα παιδάκια, και τον πηγαίνεις, ναι, 18-19, δηλαδή μετά 15 χρόνια θα σε αποδώσει. Βέβαια. Αυτό βέβαια. Εδώ δεν το είδαμε εμείς. Ότι όταν ξεκίνησε ο Σαββίδης πήρε την ομάδα, οι 16άρδες, 17άρδες ήταν από παλιά. Η ομάδα που παίρνει από 6-7 χρονών οι ομάδες
μετά από 12-13 χρόνια θα σου αποδώσουν. Αυτά τα παιδιά που έχουν κάνει τουρνουά στη Ρωσία, έχουν κάνει τουρνουά σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αυτά τα παιδιά έχουν εμπειρίες ευρωπαϊκές από μωρά, από μικρά παιδιά. Είναι άλλη γενιά όταν θα έρθει. Έτσι. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί θα το δεις, είναι σίγουρο ότι όταν έχεις πολύ καλούς παίκτες στην πρώτη ομάδα, τότε οι παίκτες που έρχονται, οι νεαροί, έχουν άλλες παραστάσεις. Δηλαδή, αυτή η ομάδα που τώρα φτιάχνεται για να γίνει ευρωπαϊκή πια, όχι απλά η καλύτερη στην Ελλάδα, θα είναι πολύ πιο εύκολο να μπολιαστεί ένας νεαρός, γιατί θα έχει άλλες παραστάσεις. Θα τελειώσω με τον Πασχάλη. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Πασχάλης... Χάθηκε ο Πασχαλάκος. Ναι, ναι, ο Πασχάλης είναι ένας μάντης που του έφυγε δυστυχώς όχι μαγιά, η μαντική ικανότητα. Η μαντεψιά του λοιπόν του έφυγε, να του πείτε, ναι. Και από εδώ και πέρα καλό είναι να μην μαντεύει. Γεια και χαρά. Γεια σου, δηλαδή, μιλάρετε. Έτσι είναι. Τον έφυγε η μαγιά, ρε το φουκαρά που έλεγε και ο Νικόλας, ρε το φουκαρά τον Μπακ, πώς τον καταντήσανε, ρε το φουκαρά τον Πασχαλάκο πώς κατάντησε. Άκου θα πάει, λέει, με τον Κυρκώστα να κυνηγάνε πεταλούδες. Για φαντάσου τον Κυρκώστα και τον Πασχάλη, ξέρεις τι θέλω, να σκοτωθούν σήμερα, σκοτωθούν, να μαλώσουν, να κάνουν, να γίνει, και να φωνάζει ο Κυρκώστας ότι με αδίκησε ο Πασχάλης. Αυτό και να δω και ό,τι άλλο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Λίμπερο της καρδιάς σας, ακούτε Γιώργο Συρίγο. 2-31-0-287-888. Αναζητείτε ο Πασχάλης, πώς λέγεται αυτό που βγάζουν αυτούς που χάνονται, ρε κάτι γέρους. Silver Alert, Alert ή Alert, Alert, πώς λέμε, ERT, ENED, EIRT. Τη θυμάσαι, κύριε Ακροατά, την ΕΙΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Αμά, ποιος είναι, ορίστε. Γεια σου, Γιώργο. Χαίρετε, κύριε Κώστα μου, εσύ τουλάχιστον έχεις το θάρρος και βγαίνεις. Γιατί, ενώ ο άλλος, γιατί να μην βγω. Ο έτερος Καπαδόκης κρύβεται. Γιατί να μην βγω, ρε, τι θα πει δηλαδή. Κρύβεται από χωρίων εις χωρίων. Ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούται να πάρει ένα πρωτάθλημα. Μόνο. Και πέρσι δικαιόταν, αλλά δεν το πήρε. Πέρσι μεσολάβησαν άλλα. Α, ωραία. Λοιπόν, τα οποία συμμετοχή είχαν και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει τις ευθύνες και τις παραλήψεις. Καλά, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Να μην. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Σήμερα έχεις... Στο σήμερα. Σήμερα... Ντέρπι δευτεροτρίτων. Σήμερα είπες το εξής, ότι... Για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκανε τότε double, ναι. Αίτητος, πρωτάθλημα και κύπελο. Ναι. Εσύ ήδη έχεις δυο ήττες στο κύπελο. Επομένως, η σύγκριση είναι ανώμια. Τι δουλειά έχει το κύπελο με το πρωτάθλημα τώρα, ρε φίλε. Έχει δουλειά γιατί έκανε double. Κάνει και εσύ double, αλλά και double να κάνεις, έχεις δύο ήττες στη διάρκεια της σεζόν. Α. Και αυτό είναι στα μείον. Μάλιστα. Εντάξει. Επίσης, ο Πανιώνιος ο Τωρινός και ο Απόλλων Αθηνών, ο Τωρινός με τους τότε, έχουν διαφορά αστρική. Δεν είναι οι ίδιες ομάδες. Αλλά εμένα αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι... σε όλες τις ελληνικές ομάδες, αλλά κυρίως αυτές που πρωταγωνιστούν, δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι της ιστορίας του και να έχει ένα Έλληνα και 10 λοδαπούς. Αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Τη στιγμή που βγάζει ταλέντα, επί ταλέντων και χαμένος κόπος. Χαμένος κόπος. Αν δεν αλλάξει το σύστημα, να μαζευτούν όλες οι ΠΑΕ και κυρίως οι μεγάλοι και να πούνε 6 παίκτες θα είναι Έλληνες και 5 αλλοδαποί. Θα σβήσει το ελληνικό το ποδόσφαιρο διεθνώς, και γιατί μας ενδιαφέρει και η διεθνής εκπροσώπηση.
Ναι. Όπως ήμασταν περήφανοι όταν πήραμε το πρωτάθλημα Ευρώπης και δεν αποκομίσαμε τίποτα από αυτήν την επιτυχία, έτσι τώρα σιγά σιγά φθήνουν οι Έλληνες παίκτες και ο γονέας που από το υστέρημά του πληρώνει για να πηγαίνει στις ακαδημίες το παιδί του, προκειμένου να μην πηγαίνει στα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά και με τα τζάμπα τρούπα, λοιπόν, να θέλει να τον, να τον απασχολεί και καλά κάνει στα γήπεδα για να γυμνάζεται κιόλα, δεν γίνεται. Όλη αυτή την προσπάθεια να την μηδενίζουν οι επικεφαλής του ποδοσφαίρου, φέρνοντας όχι μόνο Ευρωπαίους, φέρνοντας και Αφρικανούς που τους κάνουν Ευρωπαίους με κοινοτικά διαβατήρια και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποτε να σταματήσει. Να δούμε... Ας ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ιστορίας για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ποιος την ξεκίνησε και την έφερε αυτή την κατάσταση με τους ελληνοποιημένους στην Ελλάδα, να πάρουμε την αρχή από την καταστροφή. Τον πρώτο παίκτη στην Ελλάδα τον έφερε ο άλλος, ο Άρης της Θεσσαλονίκης, δεκαετία 60, τον Αιθίωπα Γίλμα Κατάμα. Τι λες ρε παπά. Αυτό που ακούς. Αυτό που ακούς εσύ και δεν έχεις ακούσει ακόμα. Ο Κατάμα, υπήρχε ένας νόμος τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο που έλεγε, αν υπάρχει κάποιος που σπουδάζει στο ελληνικό πανεπιστήμιο σε ελληνικό... Άσε με να τελειώσονται. Και αυτό τι πριν μιλήσω, τι και αυτό τι. Υπάρχει ένας νόμος στην πατρίδα σου που λέει ότι όταν υπάρχει ένας αλλοδαπός που σπουδάζει σε ελληνικό πανεπιστήμιο, δικαιούται όσο καιρό σπουδάζει για να μην χάνει το ταλέντο του, αν μπορεί να παίξει μπάλα σε μια ελληνική ομάδα. Ο Κατάμα σπούδαζε στην Θεσσαλονίκη και για 2-3 χρόνια όσο σπούδαζε έπαιξε τον Άρη. Τι σημαίνει δηλαδή ότι ο Άρης έφερε τον Ερέα και τον Βάγνερ που έχεις φέρει εσύ. Παπά, παπά. Δεκαετία 80 μιλάς τώρα. Δεκαετία 70 μιλάω. Από το 72-73 που αρχίσαν οι ελληνοποίησεις του Ολυμπιακού, του Παραθηναϊκού και της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και εσύ το ακολούθησες. Με και το τώρα... Σκλαβούνο τότε. Με το Σκλαβούνο, Άλτσιμπαρ, Πολέτη και Πένια και αυτούς. Και η Ταγιάννενα και η Καλαμάτα και εσύ. Και ο Παναθηναϊκός μέχρι ρε φέρατε μαύρο ρε και το βαφτίσατε έλλειμμα. Ναι, αυτό πρέπει να σταματήσει. Ενώ το ξεκίνησες εσύ. Και όποιος και να το ξεκίνησε εσείς βρε. Εσείς το ξεκινήσατε ρε, ό,τι βρώμικο υπάρχει στην Ελλάδα εσείς το έχετε κάνει. Που μου λες τώρα σπούδαζε ο άλλος. Αφού σπούδαζε, τι θα κάνει. Ποιος άλλος σπούδαζε. Μόνο άλλος δεν σπούδαζε που να τον κάνουν στην Ελλάδα. Ένας, μόνο αυτό βρήκαν. Αυτό σπούδαζε. Πώς θα κάνω. Α, ναι, μόνο ένα σπούδαζε. Ένα, τώρα δηλαδή πάρε όλους τους σπουδαστές της Ελλάδος. Μπορεί κανείς να παίξει τον Παναθηναϊκό. Κανείς. Έτυχε ένα στο εκατομμύριο. Ήταν στη Θεσσαλονίκη τον πήρε ο Άρης και σιγά τον παίκτη. Τι σχέση έχει τώρα, βγήκες στον Κατάμα, ξεκίνησες. Σιγά τον παίκτη. Εγώ λέω ότι αυτό το φαινόμενο το θα πρέπει το να απαλληφθεί. Τον έκανε Έλληνα ρε. Το θυμάσαι τον Τζαν Λάιτερ. Ποιο να? Τον Τζαν Λάιτερ. Όχι, σαν Γερμανός έπαιζε. Σαν Γερμανός έπαιζε. Σαν Γερμανός έπαιζε. Δεν είχες ρε τον Ερέα, τον Βάγνερ και τον Τζαν Λάιτερ. Τρεις ξένοι. Σαν ξένοι παίζανε. Σαν ξένοι. Πότε ρε επιτρέπει να ξένοι στην Ελλάδα, θυμάσαι. Σαν ξένοι παίζανε. Ποιον Ερέα, ποιον Βάγνερ. Ο Βάγνερ ήταν Γερμανός. Ναι, πλάκα μου κάνει. Και παίζανε σαν Έλληνες. Ελληνοποιηθήκανε. Και τον Μπουμπλή τον κάνα Ρώσα και τον κάνα και κάνα όλες τις ατιμίες. Εσείς. Εμείς όλες δεν κάναμε ούτε έναν. Ο Άρης είχε έναν όλε. Όταν επιτράπηκε ένας ξένος, ο ΠΑΟΚ πήρε τον Γκουερίνο και ο Ηρακλής είχε πάρει έναν Ιουγκοσλάβο. Και εσείς παίζετε με 10 ξένους. Ό,τι βρωμιά υπάρχει
Εσείς την έχετε δημιουργήσει. Πέριν πάρε μια ανάσα να μην μου πνιγείς. Να μην μου πνιγείς σήμερα. Να πάρω τη γραμμή και συνεχίζουμε. Ορίστε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Σας ακούω τώρα που λέτε για τις ελληνοποιήσεις και αυτά. Ναι. Καταρχήν δεν έχουμε τώρα τόσες πολλές ελληνοποιήσεις. Δεν υπάρχουν, αφού δεν είναι ελεύθερα από ό,τι θέλεις φέρνεις. Όλη η ιστορία είναι, ξεκίνησε με την υπόθεση Μπόσμαν. Έτσι. Η οποία την αποδέχτηκαν όλα τα κράτη. Και όχι, απλώς εμείς λέμε ότι πριν ξεκινήσει αυτό το οποίο λες, εντάξει, γινόταν εδώ του κουρτουρίου γάμος. Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Βεβαίως. Αυτό που λένε για τους Έλληνες παίκτες δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Γιατί από τη στιγμή που κάποιες ομάδες κάνουν πρωταθλητισμό και κάποιες άλλες δεν θέλουν να πέσουν, έτσι, δεν πρόκειται να λυθεί. Μόνη λύση είναι απλή. Κάνεις δεύτερο πρωτάθλημα όπως είναι στην Ισπανία. Όπου εκεί πέρα αξιοποιείς τους Έλληνες παίκτες και όσοι έχουν το παραπάνω ταλέντο ανεβαίνουν στις μεγάλες ομάδες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν φράγκα για να γίνει αυτό, δεν πρόκειται να πάμε στη λογική που λέει ο κύριος προηγουμένως. Έτσι, με τους Έλληνες παίκτες. Και ως για τις ακαδημίες, μπορεί να υπάρχουν καμιά 100.000 ακαδημίες, αλλά οι περισσότερες από αυτές κοροϊδεύουν τον κοσμάκι, παίρνουν τα 30 και τα 40. Σοβαρές ακαδημίες είναι λίγες και αυτές είναι κυρίως των μεγάλων ομάδων. Και κάποιες μικρομεσαίες έχουν και αυτοί καλές ακαδημίες. Όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, είναι ένα συστηματάκι το οποίο ζει από αυτή τη διαδικασία και καλά κάνει. Δεν σημαίνει ότι όποιος πηγαίνει τα παιδιά του, το παιδί του στην ακαδημία θα γίνει και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι, αυτό αλλά είναι. Από εκεί μπορούν να βγουν κάποιοι επαγγελματίες άμα γίνεται, ναι, σοβαρή δουλειά. Ναι, αλλά σας λέω, σοβαρή δουλειά, πόσες ακαδημίες, υπάρχουν 100.000 ακαδημίες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κάπου, κάπου εκεί γύρω τους κόβω. Αν δεν είναι 100 θα είναι 50. Από αυτές ζήτημα 10 να είναι πραγματικές ακαδημίες. Έτσι, οι υπόλοιπες είναι καλά, κάνουν, πηγαίνουν και εγώ πήγαινα το γιο μου, αφλούταν, έκανε. Ναι, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο γι' αυτό. Δεν έλεγα ότι ξέρεις θα γίνει επαγγελματική πτήρα ποδοσφαιριστής. Θέλω να πάει να αθληθεί. Δηλαδή να μην τα μπερδεύουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο οι ακαδημίες οι οποίες πραγματικά έχουν στόχο να βγάλουν επαγγελματίες παίκτες και άλλο αυτές οι οποίες υπάρχουν σε όλες τις πόλεις. Ακόμη και στα χωριά που λέμε έχουν μια ακαδημία. Αν θα δουν όμως σήμερα το ταλέντο στη μικρή ακαδημία η οποία είναι στο στυλ ότι να πάω το παιδί μου. Να αθλείται, να ξεσκάσει, να κάνει και αυτό το επιφορτιζόμαστε εμείς οι γονείς. Διότι το να πας σήμερα το παιδί στις ακαδημίες, επειδή είναι και έξω από τη Θεσσαλονίκη, είναι και κόστος, είναι και χρόνος. Δηλαδή θέλει ο πατέρας να πάει το απόγευμα στο σπίτι κουρασμένος, αγχωμένος, στεναχωρεμένος, να ηρεμήσει, να πιει ένα ποτάκι, να πούμε να κάνει ένα τσιγάρο και να δει λίγο τηλεόραση και πρέπει να πάρει το παιδί να το πάει, να περιμένει πατέρα, δύο ώρες, να το γυρίσει. Είναι... Πατέρας είναι θα το κάνει. Πατέρας είναι θα το κάνει. Θέλει το παιδί θα το κάνει, βέβαια. Έτσι, ναι. Αλλιώς μπορούσε να μην είναι πατέρας, ξέρω εγώ, να ήταν ελεύθερος. Να είναι υποχρεώσεις. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να πάρουμε την επόμενη γραμμή και συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα. Ορίστε. Έλα, Γιώργο, πάλι με Νότι εδώ πέρα. Έλα, ρε, με Νότι. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες τώρα για αυτό που λέτε για τους ξένους και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα με τους ξένους πάτε σκύλα λέστε και παίρνουν όσους θέλουν και πουλάνε όσους θέλουν, έχει χαλάσει το ποδόσφαιρο. Και ο κόσμος, ο φίλαθρος ο Πουάδος, έχει ξενερώσει με αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά ξενερώνω όταν έρχονται και φεύγουν και δεν ξέρουν σε ποια ομάδα έρχονται και πότε φεύγουν. Δηλαδή, βλέπε Πρίγκιοβιτς, έχει αλλάξει σε 8 χρόνια 10 ομάδες. Τώρα αυτό το παίχτη, τι να τον γουστάρεις, τι να τον κάνεις. Όλοι είναι κρυόκολλοι, είναι ξένο αίμα για την ομάδα. Δεν υπάρχουν παίχτες δικοί σου που τους ένιωθες και γουστάριζες ότι είναι υπέρτης της ομάδας σου. Όλοι είναι ξενόφερτοι, πορτοφολάδες να τα αρπάξω και να φύγω. Και έχει χάσει τη γλύκα του το ποδόσφαιρο, δεν είναι όπως παλιά. Και για να ξαναβρούμε τη γλύκα του ποδοσφαίρου όπως παλιά για να γουστάρουν και εμείς οι οπαδοί. Και να γουστάρουν ακόμα και οι ίδιοι παίκτες. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Δεν μπορείς, κύριε, με τον νόμο Μπόσμαν, μπορείς να πάρεις όσους ξένους θέλεις. Και τι θα γίνει εδώ πέρα, άρχισε Μπούρση και ο Λουλάς. Όπως και γίνεται. Και ο κόσμος έχει ξενερώσει. Και οι ίδιοι παίκτες, αφού τώρα, ρε παιδί μου, βλέπεις ένα παίκτη στη δεκαετία, κάνει 10 χρόνια καριέρα και άμα το ρωτήσεις σε πόσες ομάδες έχεις παίξει, δεν θυμάται σε πόσες ομάδες έχει παίξει. Ενώ παλιά ξεκινούσε από μια ομάδα και τελείωνε κατά πάσα πιθανότητα με αυτή την ομάδα. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει όπως ήταν παλιά, μέχρι δύο ξένοι. Στο τέλος είχε γίνει τρεις, πρέπει να υπάρχει ένα όριο. 5, 6, 7 ξένοι, αλλά μέχρι εκεί, τέλος. Παραπάνω ξένοι. Κοίταξε τώρα, επάνω σε αυτό που λες, να σου πω για κάτι. Να δώσεις βάση. Ναι, κατάλαβα.
Κάτσε να δω, ακούς και ο κόσμος. Ναι. Τέρας. Λοιπόν, αυτός ο νόμος είναι της κοινής αγοράς. Δεν ναι. μπορεί το ελληνικό το κράτος να βγάλει νόμο πάνω στο νόμο της κοινής αγοράς. Τι μπορεί να κάνει όμως. Ναι, περίμενε. Να κάνει. Τι μπορεί να κάνει. Μια οι ομάδες γιατί αυτό είναι περίμενε αυτό ρε, θέμα. Περίμενε ρε να ακούσεις ρε. Αυτός ο νόμος. Ναι. Τα κράτη, οι ομάδες έχουν ξενερώσει με, αυτούς, με αυτές τις ξένες μεταγραφές. Όταν στην εντεκάδα έχω 11 ξένους, δεν έχει γούστο. Δεν έχει γούστο για τον, για τον οπαδό, για την ίδια την ομάδα. Γιατί ο οπαδός θέλει να αισθάνεται τους δικούς του παίκτες δικούς του. Όπως είχα κάποτε τον Λεοντιάδη, όπως είχα το Κούδα, το Τερζάριδη, το Σαράβι, που τους ένιωθα δικούς μου παίκτες. Τώρα δεν νιώθω κανέναν. Βλέπεις τώρα, όσο καυγάς γίνεται για το συμβόλαιο να τα πάρει ο ξένος και να φύγει. Ο Βαρέλα τρωγόταν τώρα τα 600 χιλιάρικα που τον είχαμε κάνει συμβόλαιο να τα ανεβάσει, τα έκανε 900. Αυτοί οι όλοι οι παίκτες είναι κρύα σώματα για την ομάδα μου. Εγώ δεν τους γουστάρω αυτούς τους παίκτες. Εγώ θέλω να αλλάξω νόμους παγκόσμια. Η FIFA να τα βάλει κάτω και να τα ξαναδεί. Και όπως ήταν παλιά το όριο, να ξαναγίνει με όριο. 4, 5, 6 ξένους τέρμα. Από εκεί και πέρα θα βάζεις τους δικούς σου, να δώσεις βάση στις δικές σου ακαδημίες, στους δικούς σου παίκτες και να ανεβάσεις επίπεδο. Έτσι δεν έχει γούστο το ποδόσφαιρο. Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Κώστα να πάρουμε την τελευταία γραμμή. Και να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί θέλω να τοποθετηθώ επάνω σε αυτό που λέω Μενώτη, ο οποίος είναι χήμαρος όπως πάντα, δεν αφήνει τον άλλο να του πει πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, πώς μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Ορίστε. Ναι. Ναι, σας ναι, ακούω. Ναι, καλημέρα κύριε Συρίγκο, τι κάνετε, από Αθήνα. Γεια σου Γιώργη. Ο Γιώργος Πάκο. Γεια σου ρε Γιουργάρα, γεια σου. Ναι, ναι, ήθελα να μιλήσω για τις ομάδες υποδομών. Μια που το θέμα το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί το έχω λειτουργήσει στο εξωτερικό χρόνια και μάλιστα είχα και διπλωματική, έχω και διπλωματική εργασία 14-18 ετών. Αλλά επειδή τώρα αναφέρανε για ξένους παίκτες, κακώς χρησιμοποιείται η λέξη ξένος. Δεν υπάρχει ξένος παίκτης. Σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά φεύγεις με την ταυτότητά σου και ανοίγεις οποιοδήποτε μαγαζί σε οποιαδήποτε χώρα. Βεβαίως, έτσι. Ανοίγεις, τελείωσε. Άρα μιλάμε τώρα οποιοδήποτε, Ιταλός, Ισπανός, οπουδήποτε πάει ελεύθερα. Είναι πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσα στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι όλες οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Όπως ήταν και λάθος στο παρελθόν, εντάξει, που κάποιος παίκτης έκανε ένα συμβόλαιο στην ομάδα και ήταν δεμένος για πάντα. Ή όταν θα βγει από τις υποδομές, θα πάει στην ομάδα και από εκεί και πέρα, δηλαδή τι, έκλεισε ο ορίζοντάς του, μόνο μέσα στην Ελλάδα, δηλαδή στο εξωτερικό δεν έχει, αν είναι καλός παίκτης. Λοιπόν, δεν έχει επιλογή εκτός. Είναι λάθος αυτό. Σωστά γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια παγκοσμιοποίηση. Και έτσι βλέπουμε τις ομάδες. Εγώ θα ρωτήσω σε αυτό που είπε Μενώτη, δηλαδή στην Μπαρτσελόνα που είναι 10 οι ξένοι. Δεν είναι γεμάτο το γήπεδο? Ή όταν βλέπουμε την Μπαρτσελόνα δεν τη χαιρόμαστε? Δηλαδή θα τη χαιρόμασταν παραπάνω αν ήταν Ισπανοί παίκτες? Αυτά δηλαδή δεν γίνονται. Αυτό το ποδόσφαιρο προχωράει, έχει πάει σε άλλο επίπεδο ανταγωνισμού. Είναι πάρα πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός και παικτικά και οικονομικά. Θέλω να ακούσεις κύριε Γιώργο την τοποθέτησή μου. Ναι. Αμέσως τώρα. Μετά. Ναι, ναι, τελείωσε. Ναι, να πάρω και την επόμενη γραμμή. Ναι. Και ναι. Θα τοποθετηθώ μετά, ναι. Άμα θες μπορείς να ξαναβγείς. Ναι. Συμπλήρωσε αυτό που θες να πεις. Ναι, θέλω να πω όσον αφορά τις υποδομές που λένε. Οι υποδομές είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Σας έχω πει, την έχω λειτουργήσει και έχω διπλωματική στο εξωτερικό. 14-18 ετών έχω διπλωματική εργασία επάνω σε αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μην περιμένει κάποιος έναν να βγάλει ένα παίκτη top, εντάξει, και να βγάζει από τις υποδομές κάθε χρόνο. Στα 10 χρόνια αν βγει κάποιος θα πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένη η ομάδα. Θα σας πω μόνο το εξής παράδειγμα. Η Μπαρτσελόνα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει από τις καλύτερες, 3-4 καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη. Οι παίκτες που παίζουν αυτή τη στιγμή, Σουάρες, Μέση, Μαλκόν, Ντεμπελέ, Κουτίνιο, Ραφίνια, Άρθρουν, Ράκητη, Τσεμέντο, είναι όλοι ξένοι, δεν είναι από τις ακαδημίες. Μέχρι και ο τερματοφύλακας, ο Τεστέγγεν, είναι Γερμανός. Ακούω και ο Γερμανός. Δεν είναι εύκολη διαδικασία να ανταγωνιστείς. Λοιπόν, δεν είναι το να βγάλεις παίκτες, καλούς παίκτες, οι οποίοι θα πλαισιώσουν ομάδες μικρομεσαίες ή άλλης κατηγορίας. Μπορείς να βγάζεις κάθε χρόνο 5-10 παίκτες. Αλλά στο top επίπεδο να πας,
στο τόπιο επίπεδο να πας και να πεις ότι έβγαλε ένα παίκτη αξίας 25, 30, 50 εκατομμυρίων στα 10 χρόνια και αν θα βγει ένας. Ο Άγιαξ που λειτουργεί της Ακαδημίας, της λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Γιατί το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα. Δηλαδή τι κάνει. Ο Άγιαξ κάθε χρόνο μαζεύει από όλη την Αφρική 120 κάνει ένα τουρνά, 120 με 125 άτομα φέρνει με έξοδα δικά του. Και κρατάει τα 35 παιδιά, 30-35 παιδιά από αυτά. Μιλάμε σε μια αγορά Αφρικής 500 εκατομμυρίων. Την άλλη χρονιά πηγαίνει στη Νότια Αμερική και φέρνει άλλα 120-125 και κρατάει 30-35. Χρόνο παρά χρόνο λοιπόν πάει η Αφρική και στη δεύτερη-τρίτη χρονιά από τους 30-35 κρατάει τους μισούς. Και ξέρετε πώς γίνεται η εκπαίδευση, πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και μιλάμε εργασίες και επιστήμονες τόμους για να καταλάβετε κάθε παίκτης από αυτούς που κρατιούνται και μπαίνουν στις υποδομές. Εκπαιδεύεται πάνω στη φυσική κατάσταση, στη θεωρητική του αθλήματος, στην τακτική του αθλήματος, στην τεχνική του αθλήματος και στην ψυχολογία. Δεν είναι εύκολο. Και όταν λέμε ψυχολογία δεν λέμε εδώ πέρα για τη φανέλα ή για τις σημαίες. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους. Είναι κεφάλαια ολόκληρα. Και αν πάμε δε στη φυσική κατάσταση, δεν μιλάμε για αντοχή, δύναμη, ταχύτητα και όλα αυτά. Η ταχύτητα μόνο για να καταλάβετε, ξέρετε πόσες φόρμες υπάρχει, είναι η ταχύτητα μετατόπισης. Η ταχύτητα αντίδρασης στα πρώτα 20-30 μέτρα. Η ταχύτητα της επανάληψης, δηλαδή τα 70-80 μέτρα με πόσα βήματα τα κάνεις. Ξεχωριστές ασκήσεις τόμοι ολόκληροι και από αυτούς τους παίκτες μένουν πολύ ελάχιστοι μπορούν να συνεχίσουν και να γίνουν top παίκτες. Χώρια που υπάρχει. Θα παρακαλέσω τους δύο φίλους που περιμένουν να κλείσουν να τους βγάλω αμέσως ναι, μετά. Δεν μπορώ να διακόψω τον κύριο Γιώργο ναι. Και τις διαφημίσεις θα τις ρίξω μετά. Ναι. Θέλω να συνεχίσετε να μιλάτε, κύριε Γιώργο. Ναι, προσέξτε, χώρια που υπάρχουν και γενετικές καταβολές. Θα σας πω μόνο το εξής πράγμα. 12-14 χρονών, 15 χρονών τα παιδιά κρατάνε και παίρνουν το σωματότυπο, τα μετράνε τι ύψος και τι ύψος έχει η μητέρα, τι ύψος έχει ο πατέρας, τι ύψος έχουν οι παππούδες τους. Πόσο μακριά ήταν τα πόδια στο ύψος, δηλαδή άλλο μήκος πρέπει να είναι το μυρός, άλλο μήκος είναι η κνήμη. Δεν κάνουν όλα τα ύψη για τα ίδια αθλήματα. Αν δεν πάμε στη φυσιολογία που κοιτάζουν, υπάρχουν δύο κατηγορίες στους μυς, οι λύοι και οι γραμμωτοί μυς. Δεν κάνουν η φυσιολογία για όλα τα αθλήματα. Αν τους δείτε όλους τους καλούς παίκτες, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σωματότυπο. Δηλαδή μόνο κάποιον δεις καταλαβαίνεις ότι αυτός μπορεί τεχνικά στο άθλημα που κάνει, αν μιλάμε για το ποδόσφαιρο, να γίνει το παίκτης από τη στιγμή που έχει γενετικές καταβολές, δηλαδή ταλέντο. Διότι το ταλέντο δεν αναπτύσσεται, καλλιεργείται. Απλά το διαπιστώνεις και εκεί μέσα από τις ασκήσεις και με τη βοήθεια της φυσικής κατάστασης το βελτιώνεις στο μάξιμου. Δεν το αναπτύσσεις όπως αναπτύσσεις φυσική κατάσταση. Χώρια που όλα αυτά για να προχωρήσουν μετά θέλουν θεωρία, θέλει θρανία. Ξέρετε ότι κάθε παίκτες αυτοί που στις προετοιμασίες κανονικά όταν έχουν προπόνηση την ημέρα 2 ώρες ή μία μισή μέρα, μία μισή ώρα πρέπει να διαθέσεις στην προπόνηση την καθημερινή άλλη μία μισή ώρα θεωρία. Γιατί πρέπει να τους εξηγήσεις πριν 3/4 τι θα βγουν να κάνουν στο χορτάρι, να το ξέρουν από πριν και πού στοχεύει και αφού τελειώσουν πάλι στα θρανία για να σου μεταφέρουν το τι αισθάνθηκαν αυτό το οποίο κάνανε. Όχι πάμε και κάνουμε φυσική κατάσταση και τρέχουμε και βελτιώνουμε αντοχή. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Σας λέω ότι στα 10 χρόνια αν θα βγάλεις ένα top, αν μιλάμε για υψηλό επίπεδο, θα γεμίσεις παίκτες στην κατηγορία στη Β' Εθνική, θα έχουν περάσει όλοι από τις υποδομές και όλα αυτά, αλλά top όμως είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τυχαίο που οι ιταλικές ομάδες που έχουν πανεπιστήμια από πίσω, οι γερμανικές ομάδες, πόσους ξένους έχουν μέσα. Μπάγερ, Ντόρτμουντ, όλοι ξένοι. Γιατί ψάχνεις πλέον σε μικρή αγορά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι σαν να λέμε τι, να πάρουμε 100 στάριδες και να παίρνουμε 100 άτομα κάθε χρόνο, να τους γυμνάζουμε και στο τέλος που θα πάει θα βγάλουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή των 100 μέτρων. Δεν γίνεται, δεν είναι αυτή η στατιστική. Επαναλαμβάνω, η Μπαρτσελώνα, η σημερινή που βλέπουμε, οι 9 παίκτες είναι ξένοι. Έχει γεμίσει την Ευρώπη η Μπαρτσελώνα από παίκτες, αλλά χαμηλότερης κατηγορίας.
Δεν μπορεί να παίζει στο επίπεδο που παίζει η Μπαρσελόνα. Και θα σας πω και κάτι. Τα τουρνουά τα οποία γίνονται, που σωστά τα κάνει ο ΠΑΟΚ από 14 και 12 χρονών, τι βελτιώνει με αυτό? Βελτιώνει τι? Όταν το παιδί θα φτάσει 18, 19, 20 χρονών, που θα θελήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, να τον σμπρώξει στην πρώτη ομάδα, πλέον να του έχει καλύψει δηλαδή τη θεωρία και την ψυχολογία, να νιώθει σαν παίκτης και να έχει παραστάσεις ενός 25 παίκτη. Γι' αυτό τους θέλει σε τουρνουά. Και ο Λουτσέσκου είναι πάρα πολύ καλός στην ψυχολογία, ξέρετε γιατί? Γιατί στη Ρουμανία είχαν βγάλει εδώ και στη δεκαετία του 80-90 έναν καταπληκτικό ψυχολόγο της αθλητικής ψυχολογίας, ονόματι Μιχάη Πουράν. Όλα τα συγγράμματά του διδάσκονται σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σήμερα, διότι αυτός έδωσε την ερμηνεία του αθλητικού στρες. Διότι αν λύσεις λοιπόν το αθλητικό στρες, και από τη στιγμή που κάποιος παίκτης 18-20 χρονών είναι όσον αφορά τη φυσική του κατάσταση top, εφόσον πλέον οι γενετικές του καταβολές είναι για ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι για ποδόσφαιρο. Όλο αυτό το πακέτο που μας είπατε προηγουμένως. Ακριβώς. Τι θα γίνει? Θα μπει μέσα 20 χρονών και δεν μπορεί να επηρεαστεί ούτε από 50 και 100 χιλιάδες κόσμο, ούτε από έδρες, διότι έχει πάρει 5 χρόνια σε τουρνά σε όλη την Ευρώπη. Γιώργο, με επιτρέψα σε λέω, Γιώργο, σε θεωρώ φίλο. Όχι, καλά κάνετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Πραγματικά μας άφησες άφωνους και μας έκανες πιο σοφούς. Θέλω να σε ακούω πιο συχνά, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσία αυτή. Μπράβο ρε Γιώργη, είμαι περήφανος που έχω τέτοιους ακροατές. Πάμε Σωτήρη σε διάλειμμα. Ευχαριστώ, γεια σας. 2-31-0-2-87-8-8-8. Ανοίγουμε γραμμές. Πού να τρέχεις στα άγραφα όταν έχεις άγραφα? Δίπλα σου στο Κορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο, φτήμα από τα άγραφα στο Κορτιάτι και στο www.popavlatagrafa.gr. 2-31-0-622-705 το τηλέφωνο. Κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Το κομμωτικό παλατάκι της Ολύμπου. Η κυρία Έφη βρίσκεται εκεί η ίδια και φροντίζει όλους εσάς που με 5 μόνο ευρώ μπορείτε να φτιάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Κομμωτήριο Έφη, 2-31-0-515-017, Ολύμπου 23. Ελάτε στα δύο καταστήματά μας και νιώστε τη διαφορά. Στην ποικιλία, στη γεύση, με υγιεινά κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ήδη ντελικατέσεν με καβουρμά, βουβαλινά είδη, παστουρμά, κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Κρεοπολία, νιγρίτα, με δύο καταστήματα, στην Ολύμπου 22 και στον Εύασμο Καραολή και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 2-31-0-500-042. Κρεοπολία νιγρίτα, η γεύση της φύσης, κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287-888. Ανοίξαμε γραμμές. Η εταιρεία Atlas είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία εξειδικεύεται στη συσκευασία και στην κορδέλα που περικλεί και τη λίγη ένα ωραίο δώρο που θέλεις να κάνεις στην καλή σου, στον καλό σου ή όπου άλλου νομίζεις. Η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της διακόσμησης και συσκευασίας από το 1989. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα βρείτε ποικιλία, τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, από Κίνα και φυσικά από την εγχώρια αγορά, την οποία ο Άτλας υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κουσουρής, ο παλιός φίλος από εκείνα τα αλάνικα τα χρόνια που
κυνηγώντας το όραμα ενός πρωταθλήματος πίσω από το δικέφαλο ετώ, στα νιάτα μας γυρίζαμε όλη την Ελλάδα. Χαθήκαμε και ξαναβρεθήκαμε. Γεια σου Γιουργάρα. Αντιπρόσωπος σε αυτοκόλλητα επιγραφών και ψηφιακής εκτύπωσης των εταιριών Γερμανίας, Ιταλίας, αυτό αναφέρεται και ξεχωριστά. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα. Πήρες δώρο στην κοπέλα σου Νίκο ή στη γυναίκα σου, γιατί είσαι και παντρεμένος και από ό,τι ξέρω είσαι και παντρεμένος από τους μονογαμικούς. Βάλτες μια όμορφη κορδέλα, κύριε Νίκο από τα Γιαννιτσά, αγριάνθρωπε. Γιατί να με τη βάλω ρε φίλε, ό,τι πει ο φίλος μου ο Γιώργος. Άλλωστε σε θέματα bon vivant δεν μπορούμε να σε συναγωνιστούμε. Πρέπει να γράψεις ένα βιβλίο, να το πάρουμε, να το διαβάσουμε και να μάθουμε το τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρεις κάτι, δηλαδή για πολλοί πες. Από εμάς, επειδή και πολλοί από εμάς κατάγεστε από χωριά και έχετε την αγριάδα μέσα σε εκείνο το μου. Δηλαδή λες θα πάω να πάρω στην κοπέλα μου, τι κάνω, θα πάρω ένα δαχτυλίδι, ένα 1000 ευρώ θα ρίξω γιατί της κάνω ένα δώρο να με θυμάται. Ναι. Δίνεις 1000 ευρώ σου για το δαχτυλίδι και δεν σκέφτεσαι ότι βάλε ρε παιδί μου μια καλή συσκευασία. Βάλε μια ωραία κορδέλα γιατί το δαχτυλίδι καμιά φορά ξέρω εγώ τι μπορεί να το χάσει κιόλας την κορδέλα όμως. Δεν τη χάνεις ποτέ, την έχεις εκεί. Τι κάνεις βάλε λοιπόν μου την κορδέλα. Βάλε όμορφη κορδέλα. Να το να την πάρει. Ή να πας μια τούρτα σου σε μια βάφτιση, σε μια δεξίωση, σε μια γιορτή. Η κυρία μπορεί την κορδέλα να την κρατήσει και να θυμάται. Η κορδέλα λοιπόν παίζει μπάλα ρε φίλε. Ξέρεις ο Κουσουρής ο φίλος τι μου είπε? Θα σου το πω μια άλλη φορά γιατί έχουμε και μια γραμμή. Να πάρουμε την γραμμή γιατί σε θέλω. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Συγχαρητήρια να πω για ακόμα μια φορά για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά είναι η καλύτερη κυριακάτικη παρέα έτσι να απολαύσεις το καφεδάκι. Περνάς ωραία, ξέρεις. Και άμα έχεις μια καλή παρέα είναι πιο ωραίος και ο καφές. Να σε καλά ρε φίλε, μ' αρέσεις. Να ευχηθώ και καλημέρα και στο συντοπίτη Νικόλα αν κατάλαβα καλά. Ναι, και εσύ από Γιαννιτσά είσαι. Ναι και εγώ. Ωραία. Όχι, ντόπιος ήθελα εδώ και 10 χρόνια τέλος πάντων. Μάλιστα. Μένω σε αυτή την πόλη. Δεν γνωρίζεις με τον Νίκο. Θέλω να ρωτήσω κάτι το φίλο και να κρατήσει λίγο αυτό που έχει στο μυαλό του. Ναι. Επειδή το ψάχνω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Τα τελευταία 10 χρόνια στην πόλη μας έχουν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες παίρνει για την περιοχή. Τι είναι αυτό που σε έφερε στα Γιαννιτσά? Γιατί το ψάχνω να το βρω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των Γιαννιτσών τα τελευταία μπορεί χρόνια. Μπορεί να παντρεύτηκε Γιαννιτσότησα, ρε. Για να μας πει ο φίλος. Παντρεύτηκα, αλλά η μητέρα μου κατάγεται από εδώ πέρα και έτσι ήταν ένας λόγος του να έρθουμε εδώ πέρα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πάμε στα θέματα μας. Ζήσαμε. Πάντως όντως είναι γεγονός ότι όχι 10, θα έλεγα παραπάνω, 15 χρόνια. Δηλαδή από το 2000 για να γίνω συγκεκριμένος και μετά και εγώ έχω παρατηρήσει έτσι μια αύξηση του πληθυσμού και είναι μια πόλη χιλιομετρικά που ουσιαστικά στο εξωτερικό είναι προάστια της Μητρόπολης ας πούμε, και συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης. Βέβαια άμα υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες όπως δρόμοι ή σιδηρόδρομοι θα ήταν απλά μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης η Γέννητσα. Αλλά ας μην αναφερθούμε στους δρόμους και στις κοινωνίες γιατί είναι πραγματικά μαχαίρι στην καρδιά. Πραγματικά μαχαίρι. Είναι πολύ άδικο, για πάρα πολύ άδικο. Για όλο το δυτικό πληθυσμό της Μακεδονίας να υφίσταται αυτούς τους δρόμους. Δηλαδή Σκίδρα, Έβεσσα, Γιαννιτσά, Ριβαία να έχουν μια έξοδο προς την Εθνική από την Αλεξάνδρεια, όπου Αλεξάνδρεια πλέον ο δρόμος έχει γίνει απαγορευτικός και δεν μιλάμε μόνο για αυτοκίνητα, έτσι μιλάμε τόλο για το transport που έχει αυτή η περιοχή. Έχει και πολλά τρακτέρ τα οποία βγαίνουν στον δρόμο και δυσκολεύουν πολύ τη συγκοινωνία. Είναι κρίμα και άδικο και μιλάμε τώρα για την πρωτεύουσα της Αρχαίας Μακεδονίας, έτσι. Που άμα είχαν την πρωτεύουσα της Αρχαίας Μακεδονίας οι βόρειοι γείτονες θα του είχαν λουλούδι εδώ πέρα, θα ήταν ένα διαμάντι. Και εδώ πέρα είμαστε παρατημένοι, θα ρίσκε και μας έχει ξεχάσει ο Θεός. Τέλος πάντων, πρέπει να υπάρχει τσίπα από κάποιους που είναι στη κορυφή για να νιώσει λίγο και να φτιάξει πέντε πράγματα πέρα από
την πολιτική, ας πούμε, που κάνει. Ξέρεις, άμα δεν νιώθεις και λίγο μέσα σου, δεν κάνεις τίποτα παραπάνω από αυτό που προβλέπεται. Είναι κρίμα να μην υπάρχει μια ταμπέλα έξω από την μπέλα και εδώ πέρα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Κρίμα. Υπάρχει τόσος κόσμος και δεν ξέρουν ότι περνάνε από την πέλα. Ότι εδώ πέρα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν άμα υπήρχε αυτή η πόλη εκεί πέρα πάνω. Φαντάζεσαι θα γινόταν. Τι διαμάντι θα ήταν. Κατεστραμμένα σε πινακίδες που γράφει η Κεντρική Μακεδονία που έχει αυτό το χάρτη. Κατεστραμμένες. Δεν υπάρχει λίγο τσίπα να περάσει κάποιο που πήγε. Τι δεκάρι και ζήλικα είναι αυτή. Τι ντροπή είναι αυτή. Φτιάξει τουλάχιστον τις ταμπέλες. Να μην πούμε ότι εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Μην βγάλουμε αυτή την ταμπέλα. Που φτιάξουμε αυτές που υπάρχουν. Σαν... Τι να πω. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν βέβαια κάποιες άλλες ταμπέλες στην είσοδο του Γιάννητσόνου που αναφέρεται ότι εδώ υπάρχουν οθωμανικά μνημεία, έτσι. Ωραίες, φωσφορούχες, λάμπουνε και κατευθείαν χτυπάνε στο μάτι. Να δίνουμε δηλαδή στον κόσμο τις πληροφορίες ότι εδώ υπήρχαν οθωμανικά μνημεία, αλλά όχι ότι γεννήθηκε εδώ πέρα Μέγας Αλέξανδρος. Σήμερα είμαι πολύ περήφανος για, για τους ακροατές και τη συμμετοχή που του είχαν. Ήταν περήφανοι για σένα που κάνεις την εκπομπή. Μπράβο ρε. Το όνομά σου το μικρό. Ιωάννης. Γεια σου ρε Γιάννη. Γεια σου ρε Ιωάννη. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Δεν ήθελα να καταχρηστώ το χρόνο τέλος πάντων. Ένα ερέθισμα θα πάρω από το πρωτοσέλιδο της Φόρτσα για την ιστορία που καλείται να γράψει ο ΠΑΟΚ. Και πραγματικά καλείται να γράψει μια ιστορία που εύχομαι και ελπίζω να είναι διαφορετική από την ιστορία που έγραψα. Τώρα θα φανώ και τον Μάκος, αλλά μην το πάρουμε το σταραβά. Προχώρα. Η ιστορία που έγραψαν οι ομάδες. Δεν είναι κακό. Από την ιστορία που έγραψαν οι ομάδες ΠΟΚ, γιατί κάθε μια ομάδα που είχε τα πρωτεία κοιτούσε να εξαφανίσει όλους τους υπόλοιπους για να είναι αυτή στην κορυφή. Εύχομαι και νιώθω και νομίζω ότι έτσι είναι, γιατί ο πρόεδρος πιστεύω ότι έχει αυτή την ιδιοσυγκρασία και αυτό το χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ όταν θα πάρει τα πρωτεία να υπάρχει ένα πρωτάθλημα δικαιοσύνης και ισονομίας. Και έτσι θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και ως ομάδα και ως οργανισμός. Και πολλοί, όπως υπήρχαν κρυπτοχριστιανοί, γιατί έτυχε... Σου είχα πει στη Λαχαναγορά στο Δέλτα ήμουν με τον πατέρα μου και τρέχαμε ας πούμε την Ελλάδα. Και την Δέλτα Ελλάδα, είχαμε και εμείς όταν ήμουν μικρός μαγαζί στη Λαχαναγορά. Ναι. Το θυμάμαι γι' αυτό έτσι που σου το αναφέρω. Έτρεχα μαζί τους στην Ελλάδα, υπήρχαν πάρα πολλοί που δεν υποστήριζαν κάποια ομάδα. Δηλαδή πολλοί ήταν ουδέτεροι. Πολλοί. Αυτοί ήταν κρυφοχριστιανοί. Δηλαδή κρυφτοπαοξίδες. Να το πούμε άλλα λόγια. Έχει πολύ τέτοιο κόσμο και ο ΠΑΟΚ με τη συμπεριφορά του και τη δικαιοσύνη που πρέπει να αναδείξει στα πρωταθλήματα που θα έρθουν όλο αυτό τον κόσμο θα το πάρει με το μέρος του. Και δεν μιλάω μόνο για την Βόρεια Ελλάδα, μιλάω πανελλαδικά. Εξαιρώ το λεκανοπέδιο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το λεκανοπέδιο. Με ενδιαφέρει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα να δει μια υγεία και μια δικαιοσύνη που δεν μπορεί να τη δει πουθενά σε όλη την κοινωνία την ελληνική, την πολιτική συγκεκριμένα. Ας τη δει τουλάχιστον σε ένα μικρό κομματάκι ποδοσφαίρου που διασκεδάζει. Sorry για την κατάχρηση του χρόνου. Να είσαι καλά Ιωάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Έλα Νίκο. Πάρε. Καταρχήν είναι πολύ μεγάλη μου χαρά φίλε Γιώργο που καθημερινά μιλώντας με συντοπίτες μου έχουν υψηλά το ηθικό και τον πατριωτισμό μέσα τους και αυτό με κάνει να αισθάνομαι ότι τελικά δεν είμαι ο μόνος ρομαντικός ο οποίος θέλει να φτιάξει τη Μακεδονία. Όχι ρε, πολλοί είμαστε ρε. Της καρδιάς μου. Αρχηγό δεν έχουμε ρε Νικόλα. Πολλοί είμαστε, όλοι αγαπάμε τη Μακεδονία. Εδώ είναι το μέρος, είναι η πατρίδα μας, μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά μας. Εδώ είναι η τάφη των γονιών μας τώρα. Είσαι με τα καλά σου τώρα. Αφήσουμε μας την πάρουμε. Η μου είναι τέτοια... Ναι, θα το κλείσουμε. Αφού αυτό. Λέει το παιδί να πούμε περνάς έξω από την πέλα που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έχει δρόμο. Δεν έχει ταμπέλες. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι βαμμένοι δρόμοι. Είναι μέσα στα τρακτέρια. Και να το είχαν
30 χιλιόμετρα πιο πάνω, αυτό δεν σου έλεγα εγώ ότι θα γινότανε. Βέβαια να πούμε και κάτι, το οποίο θα πρέπει να το σημειώσουμε, ότι αυτή τη στιγμή στην Πέλα, στο χωριό Πέλα ας το πούμε, στη γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κοσμεί ένα πάρα πολύ όμορφο μουσείο, το οποίο σε ομορφιά και σε κάλος είναι το δεύτερο καλύτερο μουσείο της Ελλάδος, μετά της Ακροπόλεως, και αυτό είναι στην Πέλα, άσχετα που πολλοί Έλληνες δεν το ξέρουν αυτό. Καλό λοιπόν, όσοι δεν το έχουν επισκεφτεί, κάτι συμβαίνει και δεν το ξέρουν αυτό, τώρα κι εγώ το μαθαίνω. Είναι φίλε Γιώργο, είναι ένα από τα καλύτερα μουσεία μαζί με τις Ακροπόλεως, να μην πω στην Ευρώπη. Βέβαια δεν υπάρχουν οι δρόμοι για να μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα, αλλά όποιος αισθάνεται στην ψυχή του Μακεδόνας και Έλληνας, αξίζει να το επισκεφτεί αυτό το μουσείο. Η Θεσσαλονίκη. Γιατί πραγματικά... Νικό, η Θεσσαλονίκη, ναι, από όλα αυτά που λες τόση ώρα, απέχει αν είχε δρόμο μισή ώρα. Η φυσικά. Βεργίνα είναι 3/4. Το Άγιο Όρος, άμα γίνει δρόμος, είναι 1.5 ώρα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη είναι μια μητρόπολη που... Όποιος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, και επειδή δεν έχει πολλά πράγματα να δει, με αρωτώντα έχουμε εδώ πέρα χτισμένοι γύρω γύρω από βρωμόσπιτα και το κρύβουμε και δείχνουμε τη φυλακή, το λευκό τον πύργο, και δεν δείχνουμε αυτό το ναό 1.700 ετών. 1.700 χρόνια έχει εκεί ρωτώντα, αυτή η δεύτερη Αγία Σοφιά, και δεν τη δείχνουμε, εν πάση περιπτώσει. Δείξε τα γύρω, θάβουμε και τα γύρω. Να πάρουμε τη γραμμή και συνεχίζουμε μαζί, Νίκο, γιατί θα πάμε με συνεχόμενα. Ορίστε. Okay. Γιώργο, ένα λεπτό. Έλα, Κώστα μου. Λοιπόν, είναι τον Νίκο έχουμε στον αέρα. Τον χαιρετώ και τον περιμένω να περάσει από την Κατερίνη. Πάμε, κύριε Κώστα. Σίγουρα, κύριε Κώστα. Ναι. Λοιπόν, αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος προηγουμένως ισχύουν για το Στίβο εδώ και 30-40 χρόνια. Τους μετράνε τα πόδια, τους μετράνε, ρωτάνε τα αυτά και αυτά. Δηλαδή με αυτήν τη λογική σήμερα ο Σουάρες θα απορριπτόταν, ο Ρογόνος, ο Κουναγκουέρο, ο πρώην γαμπρός του Μαραντόνα απορρίπτεσε, Ντέμις Νικολαίδης απορρίπτεσε, Μαραντόνα απορρίπτεσε, άντε ρε τους παπάδες όλους τώρα, άντε τώρα, φτάνει, αυτά ισχύουν για το σύμπο, για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή οι κοντόσομοι δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Άμα τους αρκετούν τους μετράν. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κύριος Γιώργος δεν είπε αυτό. Δεν είπε για κοντόσομους. Απλώς θα σας υπενθυμίσω κάτι. Ότι αν ένας αθλητής, παραδείγματος χάρη, και υπάρχουν, αλλά δεν θέλω να ονοματίσω σήμερα, για να φέρω σαν παράδειγμα σε αυτό που λέτε. Μίλησε για ασυμμετρίες αθλητικές. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τώρα τελευταία έχει βγει στο προσκήνιο έχει ασύμμετρη ισοσκελία. Δηλαδή, το ένα του το πόδι... Ο Μέση, έτσι. Είναι, όχι ο Μέση. Ποιος? Έλληνας αθλητής. Έλληνας αθλητής. Και ο Μέση νομίζω κάτι με τα πόδια του έχει. Ο Μέση είχε πρόβλημα στην ανάπτυξη. Πήρε ειδικές ορμόνες για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Μάλιστα. Γιατί το ύψος δεν θα ήταν πάνω από ένα 30. Λοιπόν, εάν ένας αθλητής λοιπόν παρουσιάσει ανισοσκελίες και όχι θέμα ύψους, στη διάρκεια που θα κάνει έναν επαγγελματικό αθλητισμό θα παρουσιάσει τραυματισμούς. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει αυτό για το οποίο έχει βάλει στη ζωή του ένα στόχο. Δεν μίλησε ο κύριος Γιώργος για κοντούς αθλητές ή για αθλητές ας πούμε που έχουν κάποια, είναι κάτω από ένα 50, κάτω από ένα 60. Μίλησε για ανισοσκελίες και είναι πολύ σημαντικό και... αυτό που είπε. Ναι, ναι, και εγώ θα σου απαντήσω τώρα ότι ναι, ο Καρίντσα, τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών, είχε το ένα πόδι κοντύτερο από το άλλο λόγω πολυομιελίτιδος. Και ούτε τραυματισμούς είχε και πέρασε στο πάνθεον των ποδοσφαιρικών θεών. Κύριε Κώστα μου, αγαπητέ μου κύριε Κώστα, αν βάζαμε σήμερα τον Καρίντσα σε αυτή την ταχυδυναμική που έχει το ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό, και δεν μιλάω για το ελληνικό. Ναι, εκεί μπορεί να έδειχνε το πρόβλημα στη σημερινή εποχή. Κύριε Κώστα μου, αν παίζανε σήμερα έτσι πως παίζουν με αυτές τις ταχύτητες, με αυτά τα τόσα πολλά παιχνίδια, ο Καρίντσα πόσα παιχνίδια νομίζω ότι έπαιζε το χρόνο? Πάνω από 20 παιχνίδια δεν έπαιζε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι θα ήταν συνεχόμενα τραυματισμένος. Όπως επίσης θα σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καμιά φορά συγκρίνεται το ποδόσφαιρο το
του 60, του 70 με το ποδόσφαιρο το σημερινό. Ο μεγαλύτερος αθλητής για μένα που πέρασε στην ιστορία που λεγόταν George Best, ο μεγαλύτερος βιρτουόζος ποδοσφαιριστής που δεν είχαμε την τιμή εμείς να τον δούμε αλλά διαβάσαμε και αυτόν. Όταν είχε ένα σακατεμένο σηκώτη, πόσα παιχνίδια νομίζετε ότι θα μπορούσε να παίξει και να δείξει την κλάση του? Απ' την άλλη, μη συγκρίνεται λοιπόν τον Καρίντσα, ο οποίος μπορεί να έπαιζε και χωρίς πόδι εκείνη την εποχή, γιατί η ψυχή ήταν τόσο μεγάλη, αλλά και το ποδόσφαιρο ήταν τόσο διαφορετικό, κύριε Κώστα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν διαχρονικοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή. Εντάξει, ρε Κώστα, όταν αυτός υπάρχει ένας διαχρονικός, δεν θα τον αφήσουν να καθεί. Αυτός που θα μπορούσε, κύριε Κώστα μου, να ήταν διαχρονικός αθλητής, ο οποίος θα μπορούσε να διαπρέξει αυτή την εποχή, είναι ο κύριος Κρόιφ. Αυτός θα μπορούσε να σταθεί. Ο Μαραντόνα δεν θα μπορούσε να σταθεί, ούτε ο Πελέ. Για μένα, ταχυδυναμικά πάντα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Πελέ ποτέ να έχει την αντοχή του Μέση να παίζει 70 και 80 παιχνίδια. Ίσως γιατί ήταν και τέτοια η εποχή. Ίσως και γιατί τα παιχνίδια που παίζονταν είναι πολύ λιγότερα και όλους αυτούς τους λατρέψαμε, όχι από τις ομάδες τους, αλλά από τα μουντιάλ τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει. Θα έκανε λέει ο Κώστας τις κατάλληλες προπονήσεις. Ο Πελέο τότε θα έκανε άλλη προπόνηση. Ο Κούδας δεν θα έπαιζε σήμερα μπάλα, θα μας τρελάνετε. Παίζουν τα μαϊμούνια. Γιατί προσβάλλετε, κύριε Κώστα, δεν νομίζω. Καλά σε λέει, ρε φίλε, τώρα δεν θα έπαιζε ο Κούδας μπάλα τώρα. Να παρεκτρέπεστε και να... Ο Κούδας είναι μαϊμούνια, η σημερινή. Έτσι. Ακούστε να δείτε. Τη διαφορά που έχει ο Κούδας από τους μεγάλους παίκτες της Μπαρτσελόνα, οι σημερινοί παίκτες με αυτούς που παίζουν στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, είναι χαόδης η διαφορά. Ο Κούδας μπορούσε να παίξει στην Μπαρτσελόνα. Αυτό σου λέει ο κύριος Κώστας. Ναι, η αξία του τότε. Ποτέ κανένας αθλητής με ανισοσκελία όπως ήταν ο Γκαρίντζα που λέει ο κύριος Κώστας, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν θα μπορούσε να είναι όπως τα λέει ο κύριος Κώστας. Αν είχε ανισοσκελία, δεν θα μπορούσε να σταθεί, θα μπορούσε να παίξει στην Μπαρτσελόνα την Τωρίνη ο Γκαρίντσα. Αφού είχε τους χρόνους του σημερινού, στα 100 μέτρα είχε τους σημερινούς χρόνους. Έτσι, έχει δίκιο. Ήταν ταχύτατη ο Κρόιφ, ο Κούδας αυτή. Ο Αηδηνίου. Να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Την εποχή του 60, ο Γκαρίντσα ήταν ένας ταχυδυναμικός αθλητής, ο οποίος μπορούσε να κάνει χρόνους σημερινούς. Πόσα σπριν θα μπορούσε να κάνει στο επίπεδο εκείνο... 7, γιατί ήταν και μπεκρής. Με την κατάλληλη αγωγή θα μπορούσε να τα κάνει. Αφού ήταν μπεκρής. Και με την κατάλληλη διατροφή και με τις βιταμίνες που παίρνουν σήμερα. Έτσι. Να πάρουμε την άλλη γραμμή να μην περιμένει, ορίστε. Ένα λεπτό και οι δύο. Έφυγε. Νικό. Πρόβλημα, πολύ δύσκολα μπορείς να το... Νίκο, θα σε καλέσουμε σε 3 λεπτά, κλείσε παρακαλώ. Ορίστε η τελευταία γραμμή. Ναι. Ναι. Ναι, κύριε Συρηγό. Έλα, Γιώργη. Καταρχάς, συγγνώμη που ξαναπέρνω. Καλά κάνεις. Περίμενα να πάρεις. Δεν ανέφερα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κώστας. Το ξέρω. Ευχαριστώ και πολύ τον κύριο Νίκο. Εγώ άλλο έχω πει και πιθανό να μην το κατάλαβε. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κώστας με αυτό το οποίο έχω πει εγώ. Καμιά μα καμιά σχέση. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όταν παρουσιάστηκε, αυτά διδάσκονται τα πάντα. Είναι αν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε, μην μιλάμε ό,τι μας έρχεται στο μυαλό μας. Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο στην ιστορία του αθλητισμού, αν μιλάμε γιατί ο φωτμπαλίστ είναι αθλητής. Όπως είναι και ο βολεμπολίστ αθλητής, όπως είναι και ο μπασκεμπολίστ αθλητής, όπως είναι και ο σκιέρ, όπως είναι και ο μποξέρ. Όλοι τους είναι αθλητές πλέον, γιατί είναι σε υψηλά επίπεδα. Από εκεί και πέρα κάθε άθλημα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες αιτιάσεις όσον αφορά για την προπόνηση. Όταν παρουσιάστηκε λοιπόν το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που παίχτηκε στη Σοβιετική Ένωση και μετά πέρασε στον Άγιαξ, για να ξέρουμε, λοιπόν, τι έγινε. Η αρχική σκέψη ήταν τι. Από τη στιγμή που έχουμε λοιπόν είναι αθλητές, οι φωτμπαλίστ, πρέπει να έχουν αθλητικά προσόντα. Άρα να είναι γρήγοροι στα 100 μέτρα, όσο γίνεται πιο γρήγοροι, στα 400, να έχουν αντοχή, να έχουν δύναμη, να έχουν την ίδια τεχνική κατάρτιση και όλα αυτά.
Έτσι ξεκίνησε το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Και εκεί πρωτοπαρουσιάστηκε η έννοια της ομοιογένειας. Όταν λένε σήμερα που ακούγονται και λέγονται και από πολλούς προπονητές είναι ομοιογενής η ομάδα, κάνουν λάθη όλο. Δεν σημαίνει αυτό ομοιογένεια στο ποδόσφαιρο. Ομοιογένεια στο ποδόσφαιρο σημαίνει τι? Να τρέχουν όλοι όσοι γίνεται πιο κοντά τα 100 μέτρα, τα 400, να έχουν όλοι την ίδια αντοχή, να πηδάνε το ίδιο όλοι, να έχουν το ίδιο ύψος όλοι. Και αν κάποιοι έχουν, αν ένας παίκτης είναι κοντά στον άλλον, μπορείς να βάλεις κατευθείαν ένα καινούριο παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά της ομάδας, κατευθείαν μες στην ομάδα. Να έχουν την ίδια τεχνική κατάρτιση και ας έχουν διαφορά ηλικίας και ας μην έχουν παίξει ποτέ. Αυτό σημαίνει ομοιογένεια στο ποδόσφαιρο. Έτσι ορίζεται. Όχι ότι παίζουν 5 χρόνια μαζί και έχουν γίνει ομάδα και έχουν ομοιογένεια. Έχει άλλη κατεύθυνση η ομοιογένεια. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, μ' αρέσεις πολύ. Μην τα λες όλα, άσε να έχουμε και το άλλο Σάββατο. Γεια σου Γιώργη, πάμε στον επόμενο και τέλος. Πάμε διαφημίσεις, ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου φίλε μου. Ορμόμενος από όλη αυτή τη συζήτηση θέλω να μιλήσω. Ναι, για πες μου. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέει ότι εξελίχθηκε, άρα κάποιοι παίκτες δεν μπορούσαν σήμερα, όπως και ο προηγούμενος ο Κώστας, τα έλεγε λίγο χοντρά αλλά είχε δίκιο, διότι να πούμε και κάτι που δεν έθιξε κανένας σήμερα, πέραν από αυτά που είπανε ότι παίρνουν βιταμίνες, είναι άλλα τα χρόνια, αλλάξανε και οι άνθρωποι, ο οργανισμός δεν άλλαξε, εντάξει. Κάποτε ήταν εραστής της τέχνης, ερασιτέχνες, και αγαπούσαν περισσότερο αυτό που κάναν από ότι οι σημερινοί, που οι περισσότεροι πλέον θα πάνε να παίξουν μπάλα για το χρήμα. Μην γελιόμαστε τώρα. Όλοι το βλέπουν στην αρχή μικρή σαν παιχνίδι, αλλά μετά το βλέπουν και σου λέει πάνε να πάρω χρήμα. Που το έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν μπορεί να παίρνει ένας άνθρωπος 200 εκατομμύρια το χρόνο που κλωτσάει μια μπάλα. Εδώ χάλασαν πολλά πράγματα. Και θα συμφωνήσω ότι οι παλιοί αγαπούσαν το άθλημα περισσότερο και παίζανε με πάθος. Γι' αυτό αυτό που είπες, και πάω και πιο πίσω στους άλλους που μιλούσαν, πάλι ο ίδιος πρέπει να ήταν, που αναφέρθηκε στο θέμα του να κλείσει λίγο, να έχουν περισσότερους Έλληνες. Αυτό που ανέφερε στην αρχή της εκπομπής, κύριε Συρίγου, για τον Βαρέλα, ναι, να το κάνει και σε άλλα μάτς, αυτό θα επιτευχθεί μόνο σε αυτό που υπήρχε κάποτε, γιατί για να έχει το πάθος του Λεοντιάδη που ανέφερες, πρέπει να μην είναι μισθοφόρος εντελώς. Τώρα αυτή η μισθοφόρη θα σε βγάλει, στο βγάλε με τον Ολυμπιακό, γιατί υπήρχε το ιστορικό το περσινό, η πίεση όλη αυτή στα ποδητήρα και βγήκε. Για να βγαίνει το συμβόλαιο που θέλει να... βέβαια. Το νέο και τα λοιπά. Αυτό σκέφτεται το με το μαλλί. Έτσι. Μην μου το κάνεις το άουτο. Μ' άρεσε πολύ που το πιάσες. Και εμένα, ναι. Το μικρό στο όνομα. Κωνσταντίνο, σε φίλα και χθες. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, μ' άρεσε. Τρέχει ο ακροατής. Ναι ρε φίλε τώρα. Να σε καλά, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε, τι ωραίος είναι. Έτσι είναι ρε Βαρέλα. Μ' άρεσε που το πιάσε σήμερα. Είχα ένα εκπληκτικό ακροατήριο. Ο Σκατζόγυρος έχασε. Ψεύτης ο Σκατζόγυρος. Βγήκε χθες ορκιζόταν στα παιδιά που δεν έχει, ότι κύριε Γιώργο παρπάρει και με στα Καλάβρητα και φτάκε το Άγιο Όρος εδώ και αού και ξέρω εγώ. Γύρισε το απόγευμα, έκανα το ντουζάκι του Σκατζόγυρος, βγήκε την παρέα και το να δεν είμαστε καλά, άντε και στα μπουζούκια το βράδυ. Το πρωί σηκώθηκε μία κατά τις 11, γύρισε από την άλλη μεριά, γεια σας. Και χθες ορκιζόταν, εγώ θα έρθω, παπάς, ψεύτης ο Σκατζόγυρος. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο 25 λεπτό περίπου της εκπομπής. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, το κέντρο είναι ανοιχτό, 2-31-0-287 και 3-8. Πολύ ωραία συζήτηση είχαμε σήμερα και μιλήσαμε για τις ακαδημίες. Τη σκέψη μου ακόμα αν βρω τρόπο ώρα θα την πω, αλλιώς θα την αφήσουμε για το άλλο Σαββατοκύριακο. Έχω προσέγγιση του θέματος και ξέρω τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να υπάρξει όμως μια συνεννόηση, διότι υπάρχουν οι νόμοι της κοινής αγοράς οι οποίοι απαγορεύουν να υπάρξει νομοθέτης που θα νομοθετήσει νόμο κατά του νόμου της ΕΟΚ, της κοινής αγοράς. Και από τη στιγμή που το θέμα Μπόσμαν έχει πάρει αυτή την τροπή που έχει πάρει, χάνεται το ντόπιο προτάσμα από τη στιγμή που όλος ο πλανήτης είναι ανοιχτός το κάθε ταλέντο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα για να έρθει στην Ευρώπη. Πάμε στις γραμμές, ορίστε. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά. Ο Βασίλης είμαι, ΠΑΟΚ. Γεια σου ρε Βασίλη, ΠΑΟΚ. Συμφωνώ με τον κύριο Κώστα και θα σου το αποδείξω εγώ. Βεβαίως. Τώρα.
πώς ιδέονται οι δεκαετίες. Ας πούμε, ας πάμε παράδειγμα τον Κούδα, ναι, ο οποίος ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 80. Ναι, δηλαδή, 84 σταμάτησε, το 84 σταμάτησε. Ναι, βρε αγόρι μου, για άλλο θέλω να σε καταλήξω, για μην στα λέω αναλυτικά. Έπαιξε, ας πούμε, τότε με τον Μπέμπι, με τον Νεστορίδη, στη δεκαετία του 60 και ξαφνικά πρόλαβε σχεδόν το Βαζέχα, ο οποίος μέχρι το 2000 έπαιζε στο Champions League. Το ποδόσφαιρο, Γιώργο, είναι το μαύρο διαμάντι, το θυμάσαι ποιος ήταν? Ο Σέμπιο. Α, μπράβο, ξέρεις πόσο έκανε? 10,5 χρόνο έκανε, τα 100 μέτρα. Βέβαια οι απαιτήσεις, δεν θα μπορούσε να παίξει σήμερα. Δηλαδή θα σηκώνω τώρα ο Μαλεζάς να πάρει κεφαλιά από το Χρούμπενς. Όχι, τρελάδικες. Όταν σου ήταν ο Λόριμερ, το σούτ, βέβαια, της Λίντς. Ναι, και σου ήταν πάνω στο δοκάρι και η μπάλα γύρισε στο κέντρο. Δηλαδή κατάλαβε, η δεκαετία είναι η ίδια. Ναι, φίλε μου, μιλάς για κάποια παγκόσμια φαινόμενα όμως. Ναι. Αυτή ναι, ήταν ναι, που λες γιατί, τώρα... Ξέρω και τον Αλαβάντα να σου πω, ας πούμε, που έκανε τα 50 μέτρα σε 50... Ναι, σε 50, ο ταχύτερος παίκτης που πέρασε από την Ελλάδα. Αυτή που κάνανε προπόνηση. Ήταν, δηλαδή δεν είχε μηχανάκια, δεν ήταν ο Λευθεράκης μηχανάκι. Βέβαια. Ο Δαμανάκης τι ήταν, δεν ήταν μηχανάκι. Βεβαίως. Ήδη σταματούσανε. Δεν ανέβαιναν τα πλάγια μπακ, ο Μόκαλης, ο Πάλας, δεν ανέβαιναν δεξιά-αριστερά. Ο Γούναρης. Ο Γούναρης, ο Ιωσιφίδης. Απλώς άμα παίζανε αυτοί οι παίκτες στη σημερινή εποχή, επειδή έχουν όλα αυτά τα οποία λες, θα ήταν ακόμα πιο γρήγοροι. Βέβαια, αφού θα κάνω προπόνηση, ρε φίλε. Βέβαια. Ο άλλος έρχονταν από την οικοδομή, ο Φουντουκίδης δούλευε οικοδομή. Στο 60 όταν πήγε, ο οικοδομή δούλευε. Τα ξέρεις πιο καλά από μένα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έτσι είναι, έτσι είναι. Τα παίζανε. Είδα τώρα που ακούω τώρα δεν έπαιζε ο Πελέ ή ο Μαραντόνα. Πλάκα με κάνετε, ρε παιδιά, δεν θα έπαιζε ο Μαραντόνα σήμερα, ας πούμε. Πώς δεν έπαιζε, αφού θα έκανε άλλη προπόνηση, άλλη τροφή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διαφορά, φυσικά, άμα κάθεσαι τώρα και είσαι όλο το βράδυ στο καφενείο του Ζάχου και καπνίζεις και παίζεις καρδιά, ας πούμε, και το που έχεις προπόνηση. Α, είσαι παλιά μάρκα εσύ. Πώς για τώρα. Παίζε με το ταλέντο, για πλάκα τους έπαιζε. Βέβαια. Βέβαια. Αν έπαιζε ο Γιώργος, επειδή το σουλούπι τον βλέπεις και σήμερα που είναι 71 χρονών, είναι στη λάτωση. Δεν υπάρχει, ρε. Με την μπάλα στα πόδια δεν υπήρχε πιο γρήγορο. Από τα 30-40 μέτρα δεν υπήρχε παίχτης. Ούτε σήμερα. Δηλαδή εμείς δεν το βλέπουμε το πρωί. Δηλαδή σήμερα. Αν ο Γιώργος. Γιατί... Το Γιώργο το βλέπεις πουθενά σήμερα. Τι πράγμα? Αυτό που κανένα φορά κάνει ο Περκάκη, ξέρω εγώ, ή ο Φουρτούνης. Όχι, ρε, τρελάθηκες. Αυτοί είναι παίκτες. Εκείνη η ομάδα, θέλω να μιλήσουμε για να με πάρεις την άλλη εβδομάδα, θέλω να μιλήσουμε για την ομάδα του 70 της Εθνικής Ελλάδος. Εκείνα τα ταλέντα δεν υπάρχουν σήμερα, δηλαδή οι παίκτες που υπήρχαν. Δέδευς μέσα, Μποτίνος, Σιδέρης, Παπαϊωάννου, Δωμάζος, Κούδας. Όλοι μαζί, οι μεγαλύτεροι παίκτες που έβγαλε το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα χαφ. Τεφεράκης, Δωμάζος, Κουσουλάκης, Νικολούδης. Μετά ήταν αυτοί. Εκείνοι που λέω εγώ έπαιζε ο Χάιτας. Δεν είχε τέτοια χαφ. Εμείς είχαμε τα καλύτερα χαφ. Αλλά αυτοί είχαν αυτά τα εξτρέμ. Που είπες τώρα, Μποτίνος και μπροστά ο Σιδέρης, θα πούμε και το Τάγκς. Ναι. Λίγο τον πρόλαβα εγώ, Γιώργο. Και εγώ λίγο τον πρόλαβα. Να σε καλά, πρέπει να πάρω τις γραμμές και να σε ξανακούω, γιατί είναι παλιά μουρή, αφού είπε για Ζάχου και Πάπα Πούφα να πούμε, να πούμε και τι ωραία που είναι. Ωραία, ορίστε. Έλα βρε εραστή του Ονείρου και του Αγίου Δημητρίου. Λέγε. Άγγελος είμαι βρε, τι γίνεται? Γεια σου Άγγελε αδερφέ. Τι έγινε Λεβέντη μου? Παλιά καραβάρα ήταν ο προηγούμενος. Ναι. Η δικιά μας της φουρνιάς ήταν, ναι. Έτσι είναι. Ξέρεις τι κάπνιζε ο Κούδας, ε? Τι κάπνιζε, Άστορ? Όχι ρε, τι έφερε. Μάλμπορο μαλακό αργότερα, αλλά παλιά Τάνχιλ κάπνιζε, ρε. Τάνχιλ, και τον έλεγα, Τάνχιλ, ναι, το πλακέ, το βακέ, τον έλεγα. Ναι. Τον έλεγα, λέει Γιώργο, να μην είναι Πάφα Πούφα με το τσιγάρο. Άμα δεν είχαν τα τσιγάρα και αυτά. Αλλά εκείνος που ήταν νούμερο ένα ήταν ο Κρόεφ, ρε. 4 πακέτα την ημέρα κάπνιζε, ναι, εκείνος. Είχε, έρθει, είχε έρθει όταν ήρθε και έπαιξε το 70-71, πότε ήταν? Όχι, το 73 κάπου εκεί ήταν. Εκεί, φιλικό, 70, λες, το ένα, φιλικό, ναι. Σαν παλιό Αλάνι που είσαι, σίγουρα θυμάσαι τον Καλκάνα. Καλκάνας, λέει φίλε, ναι, εννοείται, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι χόρευες εκεί πέρα, εσύ? Έριχνα, ναι. Νεολαίος εκεί, εγώ τότε κατεβήκαμε εκεί να πιούμε τα ποτά μας και μέσα ήταν ο Κρόεφ με αυτόν που ήταν με το Χάν. Αχα, το ακόμα, γιατί το προπονητή μετά. Ναι, έμενα στο Ηλέκτρα Παλάς.
Ναι. Με μάθανε από τα γκρούμε εκεί πέρα που είναι το καλό το μαγαζί, εκεί πλακώνει μπύρες και ποτά μέχρι το πρωί. Κοπριές. Όλοι, ρε, αλάνια ήταν τότε. Μην κοιτά. Τώρα οι παίκτες είναι, βρε, σαν ένα καλόγερο είναι τώρα οι παίκτες. Εντάξει, είναι και αλλιώς, είναι πιο πολλά τα λεφτά, είναι πιο, πιο πολύ ταχυδύναμη τώρα, πιο αυτό έτσι έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Αλλά τότε είχε πιο πολύ μαγεία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις τι τσατίζομαι, ρε Γιώργο, εδώ. Βγαίνει σήμερα ο επιθετικός ένας με έναν βγαίνει, έτσι. Και δεν μπορεί να τον... Δεν τον κάνει τον καταμέτωπο, δεν έχουν τη μέση, ρε. Να τον τρυπήσει, να τρώξει να πει μέσα. Ρε τη μέση, ρε, άμα δεν έχεις μέση, να τον σπάσεις δεξιά-αριστερά, να τον τριπλάρεις, δεν έχεις τη... Το καταμέτωπο. Βγαίνει ένας με έναν και δεν μπορεί να τον περάσει, ρε. Να, ο Αγκόπτα κάνει αυτά. Μπαίνει στα ίσα. Αυτό θα αφήσει εποχή, Γιώργο. Λοιπόν, δεν σε πήρα την προηγούμενη εβδομάδα, λέω κάτι για τα γούρια, δεν ήθελα να χαλάσω. Τελείωσε, πάει φέτος, το πήραμε. Εντάξει, τώρα μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια. Τελείωσε, αν και ποτέ μίλες ποτέ, τελείωσε. Αλλά λέμε τώρα εντάξει, τελείωσε. Το θέλω αίτητο, Άγγελε. Α, αυτό είναι τώρα πλέον ο στόχος, ένας στόχος είναι αυτός. Θυμάστε τι σου είχα πει που μιλούσαν ο Αντωνιάδης με τον Δωμάζο και λέγανε μπορεί να μα... Θα είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Δεν σε πήρα την προηγούμενη, ήθελα τα γούρια να μην τα χαλάσω κτλ. Τώρα τι γίνεται εδώ, γιατί εμείς πάντα πρέπει να κοιτάμε το μετά. Το καλοκαίρι τώρα, αυτό μας ενδιαφέρει. Η προετοιμασία για τους ομίλους, για τα προκριματικά εκεί πέρα του Τσουλού. Άγγελε, πέρα... να τα πούμε την άλλη εβδομάδα για το καλοκαίρι, γιατί έχω τρεις γραμμές που περιμένουν. Α, να σε καλά. Καλό. Έγινε. Τα λέμε. Γεια μας, να έχουμε όλοι καλές εκπομπές. Να έχεις, θα τα πούμε. Γεια σου, Άγγελε. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, φίλε. Ορίστε. Έπεσε. Τζάμπα ρίξαμε τον Άγγελο. Να πάρουμε τον επόμενο. Ορίστε. Έλα, σηκωθήκαμε. Εσύ είσαι εδώ. Καλημέρα. Εγώ που είμαι λίγο νεότερος, έχω κάνει μια διαπίστωση με εσάς τους γυραιότερους που ακούω. Μεγαλύτερους, ρε, γυραιότερους. Παπά. Μεγαλύτερους. Και ο μικρότερος. Λοιπόν, πάμε. Εγώ θέλω να πω ότι οι σημερινοί ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει το καλούπι του ποδοσφαιριστή, γιατί σήμερα δεν τους αφήνουν, τον Ταμασβέλακα δεν τον αφήνουν να κάνει έξοδο. Ποιος, Ταμασβέλακα κάνει έξοδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, κανένας. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν αναδιπλώνει το ταλέντο, δεν κάνει την κίνηση τη δεύτερη, την τρίτη παραπάνω, γιατί δεν τον αφήνουν. Παίζουν το σύστημα, είναι σε καλούπια το ποδόσφαιρο σήμερα, τα τελευταία 20 χρόνια, 30. Γι' αυτό εγώ πιστεύω οι σημερινοί ποδοσφαιριστές που έχουν ταχυδύναμη, που είναι αθλητές, και δεν μπορούν να ρίξουν την μπάλα στα 2 και 3 μέτρα να κάνουν την πάσα, δεν θα παίζανε στις παλιές εποχές. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι τότε παίζανε μόνο ποδοσφαιριστές ταλέντα, μόνο ποδοσφαιριστές που είχαν αυτό το ταλέντο, είχαν το πάθος να παίξουν για την μπάλα, ό,τι μέγεθος να είχε και αυτή, ό,τι και υλικά να είχε, και είχαν μόνο αυτή τη δύναμη και τίποτα άλλο. Εγώ αυτή τη διαπίστωση έχω κάνει. Συμφωνείτε με αυτό? Συμφωνώ απόλυτα, και την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο ή την Κυριακή θα δούμε, θα την πλατιάσουμε αυτή τη συζήτηση με το ταλέντο που έχει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Πίστεψέ με, έχω δει πολύ ταλέντο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έχω δει τεράστιο Πανιόνιο, έχω δει τεράστια Παναχαϊκή, έχω δει τεράστια προοδευτική, εθνικό. Μα περάσει από εκεί μέσα, Σέρες, με Μπιτζίδι, με Χατζιπαταζή. Την οργάνωση που έχουν έστω και οι βόρειες χώρες όπως είναι η Δανία και η Σουηδία, δεν πάμε στις Ολλανδίες, που είμαστε περίπου στο ίδιο κυβικά, αλλά εμείς δεν εξελίξουμε αυτούς, δεν μπορούμε να εξελίξουμε αυτούς τους παίκτες και να κάνουμε αυτές τις ομάδες. Γιατί πάλι το ρίχνουμε στο χρήμα, και μην πάμε και σε άλλες περιπτώσεις, τι κάνουν οι ομάδες μεταξύ τους, που κάνουν, πώς το λέμε σήμερα στην εποχή μας, ερωτοτροπούν. Δηλαδή αλλάζουν μεταξύ τους τα υλικά τους, καταλαβαίνετε θέλω να πω. Ναι. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο το ελληνικό, όπως λέτε, με τα ταλέντα που υπάρχει, δεν μπορεί να, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί το ταλέντο αυτό να το αναπτύξει, και σταματάει όλος ο ποδοσφαιριστής το ποδόσφαιρο, γιατί είναι άλλοι λόγοι εξωαγωνιστικοί που το κάνουν να φύγει από το ποδόσφαιρο. Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Πάω για πάντα. Να είσαι καλά. Πάντα. Ορίστε ο επόμενος. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Λοιπόν, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Ο κύριος Κώστας έχει δίκιο σε δύο πράγματα. Α, είσαι ο φίλος. Να μην πάρετε άλλη τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα κλείσω με τον αδερφό, τον φίλο, τον προσωπικό μου γιατρό, τον κύριο Κάζη. Αριστείδη μου, γεια σου. Πώς άκουσες τη συζήτηση σήμερα? Ναι, η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά εγώ θα ας πούμε, επειδή δεν έχουν και πολύ καιρό και πολύ χρόνο, θα... Πώς δεν έχεις 10 λεπτά, μπρο, δικά σου. Ωραία. Θα επικεντρωθώ στο θέμα του κύριου Κώστα που είπε ότι θα πρέπει να παίζουν στις ομάδες μας 6 παίχτες Έλληνες. Εγώ δεν θα έλεγα 6 παίχτες.
να παίζουν τρεις παίκτες υποχρεωτικά στην ενδεκάδα, οπότε αναγκαστικά στη 18 θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6. Επομένως, αυτό είναι μια καλή πρόταση που μπορεί να υιοθετηθεί ώστε να ενισχυθεί και η ομάδα και η εθνική μας κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο που έλεγε εσύ για τους παπάδες, ότι θα δούμε το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και θα έχουμε ίσες αποστάσεις, εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κώστα, διότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα δικιά μας. Άλλο τώρα, αν πέρσι ο πρόεδρος της άρχισε, έκανε ορισμένες παρατυπίες και όξινε τα θέματα, αλλά να ξέρεις ότι αν σήμερα η ΑΕΚ κερδίσει, ο Ολυμπιακός διαλύεται. Δηλαδή, εάν η ΑΕΚ κερδίσει, ο Ολυμπιακός θα διώξει προπονητές, θα αλλάξει πάλι 18 παίκτες κτλ. Και θα είμαστε και του χρόνου σε πλεονεκτική θέση. Επομένως, ο κύριος Κώστας έχει δίκιο και συναισθηματικά, διότι είμαστε και οι δύο προσωπικές ομάδες, αλλά και ουσιαστικά, διότι ο Ολυμπιακός είναι, ας πούμε, αυτός ο οποίος είναι ο διαχρονικός κομπιναδόρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ τη μόνη ένσταση που έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει έναν πρόεδρο ο οποίος δείχνει ότι λειτουργεί με πανικό μέσα του, έχει δεύτερη σκέψη, ναι. Δεν είναι αφουσιωμένος και φοβάμαι ότι εάν ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά, ναι, επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι όποιος φεύγει από τον Ολυμπιακό, αυτός που έρχεται είναι πολύ καλύτερος του, ότι ο Ολυμπιακός ανήκει στην Ένωση Εφοπλιστών Πειραιά και κάποιον άλλον θα βάλουν μπροστά, μην τυχόν έρθει κανένας πολύ γουβαρδάς και χαλάσει τις ισορροπίες. Γιώργο, ας έρθει όποιος θέλει, αυτοί για να συνέρθουν θα κάνουν χρόνια. Σίγουρα. Οι ομάδες δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Σίγουρα. Ήδη βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι τώρα στην κόψη του ξεραφιού. Αν χάσει από την ΑΕΚ και θα αποκλειστεί εν συνεχεία οπωσδήποτε από την Ευρώπη, θα είναι μια τέτοια καταρπακιά που δεν θα τον έχουμε στο κεφάλι μας για πολλά χρόνια. Και καλά θα είναι να φύγει πια να ηρεμήσουμε. Μάλιστα. Γιατί αυτοί, ξέρεις, εμείς έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε τις ήττες και τις δυσκολίες. Αυτοί, ας πούμε, σαΐ πρωταθλητές, πανικοβληθήκανε. Ακριβώς. Δεν ξέρουν αυτό που είπες πολύ σωστά, γιατρέ μου. Δεν ξέρουν να διαχειρίζονται την κρίση. Δεν έχουν μάθει, δεν έχουν μάθει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους παλιούς και τους καινούριους παίκτες, νομίζω ότι θα πρέπει να κρίνονται όλοι ανάλογα με την εποχή τους. Γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις τώρα για τους παλιούς παίκτες στη σημερινή εποχή. Θα είχαν κάνει διαφορετική προπόνηση, θα είχαν προετοιμαστεί διαφορετικά. Θα ήταν πιο γρήγοροι. Θα είχαν πάρει τα χαπάκια τους διαφορετικά. Θα ήταν διαφορετικοί. Επομένως, στην κάθε εποχή, η κάθε εποχή κρίνεται διαφορετικά. Μιλάμε τώρα ότι τα ταλέντα που είδαμε την εποχή του 70, εάν υπήρχαν σήμερα με όλα αυτά τα οποία είπες, γιατρέ, με τις προπονήσεις τις σωστές, τη σωστή διατροφή, τη σωστή διαπαιδαγώγηση, το σωστό τρόπο ζωής, δηλαδή αν υπήρχε σήμερα ένα ταλέντο, να μην πάμε μακριά, τον Μποτίνο θα σου πω. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες που να έχουν αυτό το ταλέντο. Βλέπεις από την προπόνηση των μικρές ομάδες, με το που πιάσει ο παίκτης την μπάλα, δώσ' την με τη μία. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν υπάρχει, αλλά ποιος ήταν ο κύριος Γιάννης, ήταν εκείνος που μιλούσε επιστημονικά. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Ο κύριος Γιώργος, λοιπόν, και αυτός έχει δίκιο. Γιατί σήμερα πια γίνεται ιδιαίτερη επιλογή βάσει επιστημονικών κριτηρίων και αυτό που είπε με το ύψος, με τα πόδια κτλ. Με το κληρονομικό, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Βεβαίως. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και γι' αυτό και όλες γίνονται και... Τα απαξίωσε όμως ο κύριος Κώστας. Έχει μείνει στη γαϊδούρο εποχή του με τον Φουλίδη. Όχι, είπε ότι η εποχή εκείνη, εντάξει, για την εποχή εκείνη, αυτή η παίκτες θα κριθούν στην εποχή τους. Έτσι. Το ταλέντο τους θα κριθεί στην εποχή εκείνη. Δεν τον πάρουμε τώρα, το φέρουμε τώρα και να πούμε, α, ξέρω εγώ, ο Γκαρίχα είχε δεν ξέρω τι και δεν ξέρω πώς και ήταν πολύ ψηλός ή δεν είχε. Τότε ήταν αυτός που ήταν. Έτσι θα τους κρίνεις, δεν μπορείς να πεις τώρα άλλα πράγματα. Πάμε σε κάτι άλλο. Το αίτητο είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ. Το αίτητο ενδιαφέρει, βέβαια ενδιαφέρει. Βέβαια, double και αίτητη. Αυτή θα είναι η μεγάλη... Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ κάνει τώρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, να φανταστείς ότι είναι μια ομάδα ουσιαστικά επαρχιακή, η οποία τα έβαλε με το κατεστημένο, έτσι. Κερδίζει το πρωτάθλημα με την αξία του. Αυτό που είπαν ότι στα τελευταία 10 χρόνια είναι το πιο καθαρό πρωτάθλημα αυτό από όλα.
Γιατί έχουμε και ξένους ζητητές κλπ. Θα κερδίζουμε ποτέ αυτά τα ντέρμπι εμείς άμα είχαμε Έλληνες ζητητές? Μα ένα ντέρμπι δεν έχουν κερδίσει. Κανένα. Εμείς από τα 6 κερδίσαμε τα 5. Και φέραμε και, δύο ισοπαλίες. Μία. Με τον Ολυμπιακό που, και με την ΑΕΚ που παίζαμε 10 παίκτες. Ολυμπιακό ποια ισοπαλία φέραμε? Δύο, και τις δύο τους κερδίσαμε. Ναι. Μία ισοπαλία φέραμε. Ναι, ναι, μία ισοπαλία. Στα 6 παιχνίδια, τα 4 τα, ή στα 7 τα 5 τα κερδίσαμε και φέραμε δύο ισοπαλίες. Εσύ έχεις την εντύπωση ότι στον πρώτο γύρο με τον Ολυμπιακό που φέραμε έναν κάτω και ήμασταν τυχεροί όντως. 0-1 βρε με το πρώτο ήταν. 0-1, όχι 1-1. Ναι, 0-1, ναι, με συγχωρείτε. Ναι, λάθος κάνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχεις την εντύπωση ότι θα μπορούσαμε ποτέ με Έλληνα διαιτητή να το κερδίσουμε? Ποτέ. Κάτι θα βρεις και να σε κάνει. Ποτέ, όσο καλός και να ήταν. Βλέπεις ακόμα και ο Σιδηρόπουλος, πώς παρασύρθηκε στον αγώνα τον τελευταίο και έδωσε το πέναλτι κτλ. Βλέπεις τι γίνεται. Ναι. Έχουν το φόβο. Πρέπει να τους φύγει ο φόβος, πρέπει να ανεξαρτικοποιηθούν, να μην έχουν σχέση με τους παράγοντες του ποδοσφαίρου διαιτητές, να είναι μόνοι τους, έτσι. Όπως είναι, ξέρω εγώ, στα πανεπιστήμια που είναι ανεξάρτητα και αυτοί βγάζουν τις διοικήσεις τους και τους προέδρους κτλ. Για να μπορούμε να έχουμε μια ελπίδα. Έτσι, άμα εξαρτώνται οι διαιτητές από τους παράγοντες κτλ., δεν πρόκειται ποτέ να δούμε χαΐδι. Ή θα αργήσουμε πολύ, εν πάση περιπτώσει. Πάνω σε αλήθεια είναι ότι η διαιτησία είναι καλύτερη κάθε χρόνο από ό,τι ήταν προηγουμένως. Η αλήθεια είναι αυτή. Γίνονται και τώρα λάθη, και καμιά φορά και χοντρά, αλλά γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν είναι μονότονα, ας πούμε, Ολυμπιακός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να είσαι καλά, γιατρέ μου, να σε ακούμε πιο συχνά. Ναι. Και οι άλλοι που είναι οι συνεργάτες? Ο Σκατζόγυρος. Ναι. Κάπου ήταν στα Καλάβρη, τα λέει, εχθές πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα, λέει, το αύριο θα είναι. Ότι θα έρχονταν, αλλά τι έγινε. Παπάς. Μήπως έπατε κανένα λάσκο στον δρόμο? Ξέρεις τι ψεύτης είναι. Όλο υπέσχεται και δεν πα. Ποιος ξέρει? Ναι, ο κορίτσι είναι, μπορεί να ξενύχθησε. Να είσαι καλά, γεια σου. Άντε, να είσαι και εσύ και εσύ, γεια χαρά, γεια. Είναι ο Γιώργος Κουσουρής. Η εταιρεία Atlas με τα είδη συσκευασίες και τις υπέροχες κορδέλες που είναι χορηγός αυτή της εκπομπής είναι τα δύο κρεοπολία της Νιγρίτας. Παιδιά από την Νιγρίτα, τα οποία ανοίξανε αυτά τα, ο Γιώργος ο φίλος μου, τα δύο καταστήματα, και πάμε και για τρίτο. Μέσα στην εβδομάδα ξεκινάει και το κατάστημα των κρεάτων εκεί στον Εύωσμο. Κρεοπολία Νιγρίτα, η γεύση της φύσης. Τηλέφωνο 231-0-500-042. Είναι ο φίλος μου ο Ζήσης ο Κατσούλης. Απτάγραφα δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Κτήμα Απτάγραφα στο Χορτιάτι. www.pavlatagrafa.gr 2310-622-705. Είναι το κομμωτήριο της Έφης, της φίλης μου της Έφης. Το κοριτσάκι που μεγάλωσε, που από μικρό το έχουμε στη γειτονιά και αυτό και τους γονείς της το γνωρίζουμε, έχει αυτό το πανέμορφο μαγαζί, το κομμωτήριο της Έφης, όπου με προϊόντα Σβάρτσκοφ και την επιμέλεια των κομμωτών και των κομμωτριών φτιάχνουμε την εξωτερική σας και αναβαθμίζουμε την εξωτερική σας εμφάνιση. 231-0-515-017 και φυσικά είναι το φρέσκο ψάρι και το ψητό Αιγαίο, εκεί στην Αγίου Δημητρίου 70, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Με κάθε κιλό τσιπούρες που παίρνετε και μια τσιπούρα δώρο. Σταμάτης Μουρελής ακολουθεί. Πήρε μήπως κάνα τηλέφωνο? Μήπως όχι. Σταμάτης Μουρελής λοιπόν ακολουθεί για ένα ταξίδι στοιχήματος και νέων από όλο τον κόσμο. Εμείς θα είμαστε μαζί το άλλο Σάββατο στις 11 η ώρα. Έως τότε να περνάτε όμορφα. Για Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάν.